Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις κέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό απόγευμα σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5 των FM. Ο Λευτέρης Λούτων Χατζιπαντελίδης στη ρύθμιση των ήχων. Ο Θανάσης Καζαμπλάνκας πίσω στο production. Η κυρία Έλια Πατσίδου στη γραμματιακή υποστήριξη. Όλοι εσείς συντονισμένοι εδώ στο 95,5 των FM με τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Γράφετε 9.55, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54.340, 50 λεπτά η χρέωση του μηνύματος. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Με δύο εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Πανθρακικός, τα οποία κλειώνουμε σήμερα. Γράφετε α1, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνετε στο 54-344. Δύο από εσάς θα έχουν ευκαιρία να κερδίσουν εισιτήρια για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Πανθρακικό. Για 10 διπλές προσκλήσεις για το Krasnodar ΠΑΟΚ, για το Θέατρο Βαγίνα στο Ρίτσι Καζίνο, για την κορυφαία αίθουσα που μπορείτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι αυτό. Την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Krasnodar, πολύ σημαντική, πάρα πολύ καταλυτική η αναμέτρηση, καθώς αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει αποκτά μεγάλο πλεονέκτημα για την υπόθεση πρόκριση, αν δεν κερδίσει, αν χάσει κυρίως, τότε μένει πάρα πολύ πίσω και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, καθώς η μία από τις δύο ομάδες οι οποίες θα περάσουν στον επόμενο γύρο, όπως όλα δείχνουν, είναι η Borussia Dortmund. Α1 κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τα δύο εισιτήρια. Α3 πάλι ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. ΠΑΟΚ και ξέρω ψωμί, δηλαδή ΠΑΟΚ και φέμ, όπως λέει και η Σάβρα από τη Γερμανία. Και να πω ότι εκτός των άλλων, το Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 σας κάνει δώρο τη συγκλονιστική συνέχεια του bestseller «Έμα στο χιόνι» του Τζον Νέσμποτ, το βιβλίο που πούλησε περισσότερο από 25 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο, με τίτλο «Περισσότερο αίμα». Είναι αστυνομικό μυθιστόρημα, μετάφραση από τον Ελβικά και είναι αστυνομική λογοτεχνία. Θα κληρώσουμε δύο βιβλία σε δύο τυχερούς ακροατές. Απλή διαδικασία, γράφεται α2, αφήνετε κενό, τη λέξη βιβλίο, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνετε στο 54-344. Λοιπόν, α1 κενό, ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344 για ΠΑΟΚ Πανθρακικός. α2 κενό, βιβλίο ονοματεπώνυμο στο 54-344. α3 κενό, ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Στο τελευταίο δεν χρειάζεται να οι φίλοι ακροατές να, δεν θα γίνει κλήρωση. Οι 10 πρώτοι στο α3 θα κερδίσουν προσκλήσεις για το Θέατρο Βεργίνα στο Ρίτσι Καζίνο. Ήρθε το δεκαήμερο εκτόσεων στα καταστήματα Vodafone. Περιμένουν σούπερ εκτόσεις σε 4G smartphones, tablets και φυσικά σε μοναδικά αξεσουάρ για να έχετε συσκευή ασφαλή και εσείς το στυλ που θέλετε. Προλάβετε έως τις 10 Νοεμβρίου. Στα καταστήματα Vodafone μπορείτε να κάνετε δικό σου το μοναδικό Sony Xperia M4 Aqua με 249 ευρώ από 299,90 και φυσικά να πληρώσετε με κάρτα και άτοκες δόσεις. Για εκτόσεις που αλλού πας στη Vodafone. Για το καζίνο μη στέλνετε, τελείως ο διαγωνισμός. Οπότε οι δύο διαγωνισμοί, α1 και α2. Ένα για τα εισιτήρια, τα α1 για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ με, με τον Πανθρακικό και το, για το βιβλίο. Θες να μάθεις τι είναι το βιβλίο? Θέλω να μάθω τι βιβλίο δίνεις. Λοιπόν, το best seller «Αίμα στο χιόνι». «Αίμα στο χιόνι». Ναι.
Είναι του Τζον Έσμπο. Είναι Νορβηγός, είναι best seller, έχει πουλήσει. Best seller. Best seller. Best seller. Ναι. Νορβηγός, συγγραφέας. Βεβαίως. Το έχει διαβάσει. Όχι. Θα μας το δώσουν εμάς δωρεάν να το κάνουμε καμιά ανάγκη. Ναι, θα το πάρουμε. Τις διακοπές, να το. Αφού δεν διαβάζεις, καταρχήν δεν ξέρεις να διαβάζεις. Δεν ξέρω να διαβάζω τι. Όχι. Πάτα εδώ. Τι πάτα. Πάτα εδώ το κουμπί, πάτα να κουμπί. Πάτα το Α. Ορίστε. Πάτα το Β. Ούτε το Β. Εδώ δεν ξέρει που είναι. Πάτε το σίγμα, το τελικό. Σιγάρε μου, εδώ με ένα Οξφόρδη λέει. Τι σιγά. Σε απλά πράγματα. Ποιο το δίνει τον ήλιο. Είναι Νορβηγό. Εμεί το δίνουμε, σε σταθμό. Σε σταθμό, βρήκαμε Νορβηγό. Δεν βρήκαμε. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έγραψε κάτι. Εντάξει, νιώθει. 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 Αυτό είναι ένα ταλέντο. Έμα στο χιόνι είναι δηλαδή. Αυτό είναι ταλέντο. Έμα στο χιόνι. Ναι. Τι παίζει Ηρακλή Πάο Χριστούγεννα. Τι έμα στο χιόνι. Γιατί να έχει αίμα στο χιόνι, δηλαδή Ηρακλής Πάοκ Χριστούγεννα. Τώρα αυτό είναι ανοησία που είπες, το παραβλέπω. Θα γράψω εγώ ένα βιβλίο, θα το πουλήσει ο Ανδρώνης και να γίνει πάνταγος best seller. Τι βιβλίο θα πουλήσεις? Τι βιβλίο θα πουλήσω? Η ζωή μου όλη. Η ζωή μου όλη. Στο Μετρόπολη. Αυτό το τραγούδι σε άλλος. Τι θες, ρε. Άμα μιλάω σε αυτόν, πώς θα κοιτάω εσένα. Α, πρέπει να μιλάω στο μικρόφωνο και τι. Φάτραχος είμαι. Το μάτι μου να κάνει δεξιά-αριστερά. Μπορεί. Πού να μπορέσω. Α, μπορείς κάντε. Είμαι λίγο γουρλωμάτης, αλλά. Λίγο. Είμαι λίγο άσχημος, αλλά δεν πάει λίγο. Και το μάτι μου σαν του Βάτραγου. Τέτοια ομορφιά σαν και εσένα δεν την έχω. Αυτό είναι αλήθεια. Είσαι εγωιτευτικός άνθρωπος. Ισχύει. Πάμε, πάμε. Δεν μου λες. Να σου πω ό,τι θέλεις. Πότε θα πάμε να φάμε? Καταρχήν έφυγε ο Τσάκωνας από τη ζωή. Αν δεν το μιμηθείς, δεν δέχομαι να το πεις. Έφυγε ο Τσάκωνας. Πρώτη δώσαμε την αγαπούσε και πολύ, ναι. Θα τον μιμηθείς. Τώρα που έχω το λαιμό μου, θα το μιμηθώ. Ναι, και τον κάνεις καλά, άσε τώρα. Έχω το λαιμό μου, ρε κόκκινε. Εσύ, ναι, αφού τον κάνεις καλά. Δεν καταλαβαίνεις, ρε. Δεν καταλαβαίνεις, ρε κόκκινο, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε με ρωτάει ο Ραβδόπουλος πώς είναι δυνατόν, λέω, ναι, να έχει τόσες γκόμενες ο Τσάκωνας. Ναι. Ενώ τον άλλο πώς το λέγανε τον ηθοποιό, ρε, με το μουστάκι τον Ομάρ Σαρίφ τον Έλληνα. Εδώ το είχαμε πάει στην Κομωτινή, γυρίζαμε ένα έργο. Κάτω συνέχισε, ναι. Και ήταν αυτό με το μουστάκι ο... Εσύ κρατούσε το μπουμ. Κρατούσα το μπουμ. Είχε τρελαθεί, άλλος, είχε τρελαθεί ο άλλος ο ηθοποιός, ο Φωκάς, ο Σπύρος ο Φωκάς, αντρούκλαρος, αντρούκλαρος, κούκλος. Τους γυάλιζε τους άνδρες από εδώ. Τότε το χρυσό μου. Ναι, ήταν η ίδια περίοδο που είσαι στο Άγιον Όρος εκεί στη Μονή. Μόλις είχες φύγει από το Γαλλικό. Α, ναι, στο κολέγιο. Από το Γαλλικό Πανεπιστήμιο. Μα δεν έχει τρόπους ο Φωκάς, είναι τσαπαντζούλης, τρώει και λερώνεται. Περπατάει και παντά τα κορδόνια του, δεν έχει χιούμορ. Και αυτό ήταν φοβερό. Του λέω, ρε Κώστα, το συγχωρεμένο. Πώς είναι δυνατόν εκεί στην Κομωτινή, ας πούμε, όλες οι γυναίκες πίσω από τον Τσάκωνα. Φοβερό πράγμα. Ο Τσάκωνας, τι είμαι εγώ και ο κόκκινος. Λέμε ασχημάντρας. Εμείς είμαστε. Είμαστε, ναι, εννοείται. Άλλαν τάλλον. Ναι. Αυτό στην χάλια. Και ο Σπύρος ο Φωκάς δεν είχε. Δεν μπορούσε να το χωνέψει. Δεν μπορούσε να το χωνέψει. Έχω τα περαμέντο μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, έφυγε ο Τσάκωνας, είχε προβλήματα υγείας. Απ' τι να παρατηνώσω. Είχε πέσει ένα δέντρο απάνω του στο κεφάλι του και του είχε κάνει. Πριν πάθει τη ζημιά. Η ζημιά, κοίταξε. Αυτό το πράγμα δημιούργησε στην ουροδόχο κύστη ένα καρκίνωμα το οποίο. Ας το καλό. Το δέντρο που όχι, έπεσε. Όχι, ρε, όχι. Α. Αργότερα το δέντρο έκανε καρκίνο στην ουροδόχο. Μα πώς το παντρεύεις, ρε. Ξέρεις, αυτή η ουροδόχο. Εγώ φταίω μετά. Η ουροδόχο κύστη, ναι. Δεν τα πέρασα. Αν δεν πα τον πρώτο δεύτερο χρόνο και σπάσει. Και βγει ο καρκίνος από κάτω, είναι επικίνδυνο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, όταν είναι μέσα, το καθαρίζει και τελειώνει. Αν υποτροπιάσει, υποτροπιάζει μέσα. Ο Τσάκωνας δεν το πρόσεξε, γιατί ο άνθρωπος τα τελευταία χρόνια είχε και οικονομικά προβλήματα, διότι εγώ τον έπαιρνα τηλέφωνο για να δω τι κάνει κτλ. Και δεν μπορούσε να παίξει θέατρο κτλ. Όσα έβγαλε, έβγαλε. Κατάλαβες. Και έφυγε. Το πάλεψε, έφυγε. Στα 72. Καλή ηλικία να φύγει στα 72. Εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι είσαι και πλήρη ημερών, αλλά. Ταλαιπωρήθηκε. Ναι, ταλαιπωρήθηκε. Από αυτούς οι οποίοι μας χαρίσανε απίστευτες στιγμές. Καλό παιδί. Καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Ωραίος άνθρωπος φαινόταν. Λοιπόν, είχε πάθει το κεφαλικό από το δέντρο. Είχε πέσει το δέντρο. Και είχε μηνύσει το δήμαρχο εκεί. Γιατί θεώρησε και καλά έκανε. Θα μου πει τώρα στην Ελλάδα, στην Αμερική, θα μπορούσε να πάρει κανένα φράγκο, να πούμε κτλ. Γιατί το ανάλογο δικαστήριο θα έλεγε το δήμαρχο, εσύ ήσουν αμελής κτλ. Όπως αν πέσει μια λακκούβα. Πέσεις σε μια λακκούβα και σπάς το πόδι σου στην Αμερική. Πας στο δικαστήριο και το κερδίζεις. Εδώ αν πέσει η λακκούβα και κάνεις δικαστήριο, μπορεί να βρεθούν 2-3 γομάρια σαν και αυτό που περιμένει το Θωμαίδη να βουβάλει, να πούμε ένα θηρίο μέχρι και απάνω. Λέω, γιατί δεν έρχεσαι απάνω, λέει, για να μην φοβηθείτε.
Λοιπόν. Καλό παλικάρι. Καλό παλικάρι. Γιατί μην τον έχει εχθρό σου, καλό παλικάρι. Μην τον έχει αντίπαλο δηλαδή. Φίλο να τον έχει. Γιατί να είσαι, αυτοί άμα δεν του κάνει τίποτα, δεν σε ενοχλούν. Μπορεί να κάνει κανέναν άλλο και να του στείλει κανένα άλλο. Τι να σου πω, άμα μα τύχει τέτοιο κέρατο, ρε φίλε, περαστικά μα. Μπορεί να τρέξει. Τι θα πει μπορώ να. Τα 100 μέτρα σε πόσα δεν θέλω να τα βγάζει τον κόκκινο. Σε 85 μέρες. Τέλος πάντων, πάει ο Τσάκορας. Τι θες να φας, θες να κάνω το τραπέζι. Βέβαια. Δεν υπάρχει, δεν θέλω. Ναι, θα στο κάνω. Έχασε ένα στοίχημα. Στοιχηματάρα. Εγώ είπα Ολυμπιακός 1-1. Εγώ σου είπα 2-0. Εσύ είπες 2-0. Κοντά ήμασταν και οι δύο. Εντάξει. Το άλλο που είπες θα κερδίσει Άρσενα. Δεν είπα θα κερδίσει, λέω χ. Τι χ, ρε κόκκινο. Οι άλλοι πάνε για πρωτάθλημα. Και επειδή πάνε για πρωτάθλημα, ρε τι κοινό έχει ο ΠΑΟΚ. Τι κοινό έχει ο ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός στο θέμα της Άρσεναλ. Ότι να καταλάβω. Τη χρονιά που έκανε τη μεγάλη νίκη ο ΠΑΟ και τη χρονιά που κάνει τη μεγάλη νίκη ο Ολυμπιακός επί της Άρσεναλ, η Άρσεναλ δεν γουστάρει να πούμε το Champions League και το UEFA. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Μην είναι, με κάτι σημάδι. Τι σημάδι. Εκεί κάνει. Ναι. Καταλαβες. Δηλαδή, η Άρσεναλ το παρατάει και σου λέει: χτυπάω πρωτάθλημα. Και καλά κάνει. Και το πήρε. Όπως το είχε κάνει και το πει. Τώρα θα το πάρει. Το double πήρε. Το τότε πήρε το double. Τώρα, τώρα που δεν πάει καλά, η United θα πάρει. Η City, η City πάει. Η Chelsea. Η Liverpool, μακριά. Η Liverpool τώρα θα αρχίσει να. Δεν προλαβαίνει. Θα αρχίσει να δείχνει. Ναι, πράγμα. Ναι, δεν προλαβαίνει. Δεν λέω εγώ, όχι. Δεν προλαβαίνει. Φυσικά. Αλλά το λογικό είναι ότι δεν προλαβαίνει. Έχει δίκιο σε αυτό, δεν μπορώ να διαφωνήσω. Το λογικό είναι ότι δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει. Το λογικό δεν προλαβαίνει. Θα κάνει και γκέλε τα. Κοίταξε, δεν μπορεί. Δεν είναι μάγο ο Κλοπ από μια μέρα στην άλλη. Άμα τη βγάλει τέταρτη. Άμα τη βγάλει Champions League, αν τη βγάλει πέμπτη ή τέταρτη, θα είναι επιτυχία. Λοιπόν. Ήρθε η νέα επαναστατική φόρμουλα με 10 ενεργαστικά συστατικά. Μιλάμε για το καλό Evital. Είναι ένας 100% φυσικός χυμός κριτικής βιολογικής αλόης σε τζέλ ή αλουρονικό οξύ. Σου την έφερα. Θες πήγα να το πω, δεν μπόρεσε. Προπονήθηκα. Ναι, εντάξει, ουλαρολογικό. Ή αλουρονικό οξύ. Ναι. Προπονήθηκα. Εγώ έφαγα σήμερα γιατί αρρώστησα. Και εγώ δοκίμασα. Με άρεσε τα πινελίκια η γυναίκα μου, λέει καλά, θα γίνει. Λέει, πάει στο παλικάρι. Να τελειώσω και όλο αρρωσταίνει, μου λέει κτλ. Λέω ότι πα προπονήσε να πούμε, κάνει δουλειέ κτλ. Βγαίνει συνδρομένο 12 χρονών, μου λέει είσαι. Λέω κοίταξε να δει, δεν κουστάρω να μην μιλά, λέω έτσι. Αλλά εσύ όταν κάνει κριτική στου άλλου, λέει καλά είναι. Μπράβο. Λοιπόν. Πάρε μου λέει ρε. Πάρε χαϊβάνι, δεν είναι λίγο, λέει αυτή την. Σε είπε και χαϊβάνι. Πήρα μια κουταλιά και νιώθω τώρα πιο. Αυτό λέει. Μίλησα με τον Χριστάρα, μου είπε τη βδομάδα πάνω θα είσαι σούπερ. Ναι, σούπερ, ναι. Ήδη το κολαγόνο, ναι. Βιταμίνη C, ρόδι, ματζουράνα, φασκόμιλο, τσάι του βουνού, χαρούπι, κρύταμο και δίκταμο. Ναι. Φυσικότατο, το οποίο βοηθάει σε πεπτικές διαταραχές, δυσκολιότητα, ευαίσθητο έντερο, ανεβασμένο χοληκτερίνη, ανεβασμένο ζάχαρο, πόνιση αρθρώσης, αυξάνει το αμυντικό σύστημα. Καταπολεμάει τους ιούς. Είναι το μοναδικό του οποίου η φόρμουλα έχει την πιστοποίηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και μπορείτε να το δοκιμάσετε για να δείτε τα αποτελέσματα την πρώτη κιόλας εβδομάδα με ένα τηλεφώνημα στο 2312-200-500. Αποστέλλετε σπίτι σας, δεν μπορείτε να το πάρετε με πιστοτική κάρτα, μόνο με μετρητά και είναι στη τιμή των 34 ευρώ και 90 λεπτών. Ναι. Και επειδή ρώτησα, είναι για 50 μέρες, δεν είναι για μία μέρα και δύο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δηλαδή κρατάει. Εγώ το έβαλα στο φυσικό χειμώνα. Όχι, εγώ σκέτο. Σε ένα μεγάλο κουτάκι. Είναι γλυκό, η καλή γεύση. Η καλή γεύση. Ουδέτερο. Όχι, η καλή γεύση. Όχι, δεν είναι κακό. Άμα το βάλει, α πούμε, στο ουίσκι εσύ που πίνει και τα λοιπά, για το βάλει στο χυμό που το βάζω εγώ, είναι ακόμα πιο ωραίο. Έχει πιει ουίσκι μεγάλα. Τρελό, Σκέφτε πάντα. Ουίσκι μεγάλα έχει πιει. On the rocks. Ποιο το πίνει αυτό, ξέρει ποιο. Ο μεγάλο Τάκης Λουκανίδης. Έπινε ουίσκι, έβαζε γάλα λίγο μέσα, έπαιρνε το ουίσκι του χρώμα του γάλακτος και πηγαίνει και λέγανε τι αθλητάρα είναι αυτός, τι ζωή κάνει γύρω. Και όλος έπινε ουίσκι, έβαζε λίγο γάλα αγνό μέσα να μου κτλ. Πεχτάρα. Πεχτάρα και παιδαράς. Μπορούσε να παίξει τα πάντα. Από τερματοφύλακας μέχρι όλες τις θέσεις λένε οι παλιοί. Έχω τον τρελαμένο στο προπό, οπότε το συναντάω. Μου λέει δεν υπάρχει. Τι μου μιλάτε για μέσα. Πεχτάρα. Είναι ο μοναδικός. Και φυσική δύναμη. Είναι ερωτευμένος. Είναι τρελαμένος μαζί του. Λέει δεν υπάρχει. Ένα. Πεχτάρα. Όταν μιλάτε λέει, για ποδόσφαιρο, θα μιλάτε για Τάκη Λουκανίδη. Φυσικές δυνάμεις μου λέγανε. Το Μάτσο το Καραϊσκάκι που πήρανε αυτή ένα κύπελο το 70, αυτό το πήρε. Ο Λουκανίδης. Δική σου άνθρωπο. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Είναι το Μάτσο 0-1. Για αυτούς φωνάζουν οι χτες ο Απόλλωνας, να ξέρεις. Πρόσεξε να δεις. Και μπαίνει αλλαγή ο πατέρας μου τρίτο στόπερ. Τότε βάζαν ο Τσίρι τρίτο στόπερ. Γιατί ήταν γέρος ο πατέρας μου και τον είχε αλλαγή εκείνο το μάτσο. Και τον κάνει μια μαγιά ο Λουκανίδης, του λέει Τάκη πάνε χαφ, γιατί ξέρεις μπαλίτσα. Θα παίξω, εγώ θα πηδάω. Θα σε καλύτερη φυσική δυνάμεις. Ήδη θα συνομίλει και αλλά ο Λουκανίδης ήταν πιο δυνατός από τον πατέρα μου. Και στα ίδια κυβικά ήταν. Στα ίδια κυβικά, δυνατό παιδί. Και έχει κάνει βομβαρδισμό ο Ολυμπιακός ο Χριστίδης τέρμα.
Και πηδούσε, μου λέει ο πατέρας μου ο Λουκανίδης, πάνω από το δοκάρι. Εκεί λέει, ρε φίλε, λέει, τον θαύμασα. Και σε μια φάση λέει, παίρνω την μπάλα και την πετάω στον Κωνσταντινίδη. Κόντρα επίθεση και βγαίνω center for. Και φεύγει ο Λουκανίδης. Όχι. Και εκεί που φεύγω, λέει, εγώ έχω δώσει την μπάλα στον Κωνσταντινίδη. Ναι. Από δίπλα μου ακούγεται ένα βζουμπ και φεύγει ο Λουκανίδης, δεύτερο center for. Με την άμυνα του Ολυμπιακού. Τι έγινε τώρα. Και τι γίνεται τώρα. Θα του τις κάνει το 85 ή στον έναν ή στον άλλον, ή ο πατέρας μου ξέρω να το κάνει. Και θα γίνει πανηγύρι. Θα γίνει 2-0. Πάει και ο σουτάρει ο Κωνσταντίνος στην πλειστή γωνία και τον κυνηγούσαν για να τον πλαβώσουν. Άμα μας σοφαρίσουν. Κολόπεδο, μην ανέβει στο αεροπλάνο και τέτοια. Αλλά παιδάρας, εγώ τον είδα τώρα, κατέβηκα στον Άγιο Στέφανο στην Αθήνα κτλ. Και η κόρη του Αντικόνη δημοσιογράφος κτλ. Και γέρος που είναι 78 χρονών, 79, είναι ένας παιδάρας. Πόσο γκαντίνας, ρε παιδί μου, 70 τόσο γέρος. Παιδαράδες. Μ' αρέσουν. Κοίταξε. Ναι. Είχα την τύχη να μιλήσω πολλές φορές μαζί του. Με ποιον, με τον κύριο Λουκανίδη. Ναι. Ναι. Είναι απίστευτος. Είναι μορφή. Και οι ιστορίες που έχει πει και έχω ακούσει δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Μια μέρα παίζει, αφού πιάσαμε, τα παλιά, η χαλαρά σήμερα. Παίζει το 90 Παναθηναϊκό Δόξα Δράμα. Εγώ έπεσα σε ένα χωριό στην Καλκιδική Τέρμα με τον Ταχτσίδη τον Αντώνη που τα έπιπλα. Ναι. Είχαμε ρεπό, ήταν 15 οι ομάδες. Δέλτα Εθνική. Με λέει αυτό είναι δραμηνός από ένα χωριό τη Δράμα. Από το. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Από ένα χωριό, θα σα το πω τώρα. Χωριό της από το δεν θυμάμαι, ναι. Παίρνουμε το αεροπλάνο, κατεβαίνουμε. Πάμε στο. Ναι. Από εδώ στη Δράμα το αεροπλάνο. Στην Αθήνα, ρε, παίζει Παναθηναϊκό Δόξα. Και είναι ο Λουκανίδης εκεί με ένα Nissan. Λέει θα σας πάω εγώ στο γήπεδο. Λέει τρελός τώρα, 50 τόσο χρόνια ήταν τότε. Τότε ήταν κανονικός τρελός. Ναι, 52. Πάμε με τα μάξι, εγώ πίσω, ο Ταχτσίδης μπροστά. Λέει βγαίνει ένας μπάτσος εκεί του Πασόκ. Λέει ποιος είστε κύριε. Λέει είμαι παλέμαχος του Παναθηναϊκού και λέγομαι Λουκανίδης το νούμερο. Νόμιμος ήταν. Δεν ναι. Πούλησε μαγκιά. Δηλαδή ήταν με το νούμερο τότε βάζανε και μπαίνανε σε ένα πάρκινγκ κτλ. Ναι. Λέει δεν σας ξέρω κύριε. Λέει, έχω λέει κάρτα, λέει και τα λοιπά. Είμαι παλέμαχος του Παναθηναϊκού Λουκανίδης, λέγομαι. Και εγώ λέγομαι, λέει, Εμμανουηλίδης. Και του λέει, στα τέτοια μου. Άμα κατέβω κάτω, του λέει, σαν ίσω. Και σου τάμε, ρε. Τελάθια νόμου, του λέω, φίλε, άστο να λέω. Είναι δυνατόν. Το τρελό, ρε. Και εγώ λέγομαι, Εμμανουηλίδης, λέει. Λέω, θα κατέβει τώρα ο τρελό. Και θα γίνει πανηγύρι. Πλάκα, ρε, φίλε. Τι παιχταράζα μου. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, κοίταξε σήμερα. Κέρδισε το στοίχημα. Εγώ στο 1-1 το έπαιξα 10 ευρώ στο 1-1. Όχι, 1-1 το έπαιξα σκορ. Φαρμακώθηκα. Αλλά το άξιζε ο Ολυμπιακός γιατί οι άλλοι δεν ξέραν να κάνουν άμυνα κόκκινη. Όπως τους έβλεπα από το ψηλά τη διάταξή τους κτλ. Θα τα πούμε μετά. Ήταν για τα πανηγύρια. Θα τα πούμε μετά. Ναι, πάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε στους 95,5 των FM και αν θέλετε 4G smartphone, tablet ή αξεσουάρ, αν θέλετε εκπτώσεις, ως τις 10 του Νοέμβρη, του 11ου μήνα, τα καταστήματα Vodafone θα βρείτε αποκλειστικά το σούπερ αυθεντικό 4G smartphone Motorola Moto G στα 199 ευρώ. Μην το χάσετε, για εκπτώσεις σε Motorola Moto G πάμε μόνο Vodafone. Τι είναι αυτή, ρε, πες, να σε δω. Τι είναι εγώ, η Rolling Stone είναι, ποιοι είναι. ACDC. Είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Τι με ενδιαφέρει. Ωραία μουσική, γουστάρι. Είναι αυτό το πράγμα. Απασί, δεν γίνονται με αυτό. Στο Άγιο Νόρο τέτοια ακούγατε. Αυτό το πεντήρε. Τέτοια ακούγατε στο. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή κάποιο απαγορεύεται να ακούει μουσική. Ξέρω, αυτή είναι διαβολική μουσική. Είναι διαβολική μουσική. Έτσι δεν λένε οι παπάδες. Διαβολική μουσική δεν υπάρχει. Σοπαρέ, εγώ τι. Αυτά είναι οι ανισόρροποι. Έτσι λένε. Του Σατανά. Άμα το γυρίσει ανάποδα, λέει, βγαίνει ο ύμνο, ναι. Αυτά τα λέτε εσεί και τρομοκρατείτε. Εμεί. Ποιο θα λέει. Ποτέ να λέω τέτοια πράγματα. Ή του συναυγίου σου, δεν λένε. Το συνάφημα. Γυρίσει ανάποδα την κασέτα κύστερα τη Μαρινέλα, τη βγάλανε ότι είναι. Σατανίστη. Η κόρη του Σατανά, να πούμε. Εντάξει. Είτε χάζεψη τελείω. Η επιτυχία ενοχλεί. Α, μάλιστα. Η επιτυχία, η επιτυχία κάποιων ανθρώπων ενοχλεί. Λοιπόν, έχασε το στοιχηματάκι πανηγυρικά. Βεβαίω. Πανηγυρικά στο 90 το χάσα. Όταν χάνει ένα στίχημα στο 90, το πανηγυρικά δεν σημαίνει. Να σου πω γιατί το χάσα πανηγυρικά. Γιατί το χάσα πανηγυρικά. Γιατί με το που καρφώνει τον κόλο ο Κροάτης. Ναι. Εσύ ως καλός άνθρωπος που είσαι, τι κάνεις. Σου στέλνω μήνυμα. Γιατί όχι. Τηλέφωνο.
Όπω την άλλη φορά φρόντισε καταστραφό, μόλι είδε τα 6 γκολ, τα 5 γκολ, λε, άντε πάλι πληρώθηκε. Από την ανάποδη μεν, ναι. με το 7 ζει. Ναι, ναι, ναι. Και χαλάει η δουλειά. Λέγε, λέγε. Χτυπάει το τηλέφωνο, μου λέει, άρε, θα τον ακού. Θα τον ακού, μου λέει τον εξωγήινο. Λέω, γιατί ρε φίλε. Λέει, θα τον ακού, θα τον ακού, γιατί λέει, όπω είδε, για άλλη μια φορά. Εξετέθηκε. Ναι. Λέω καλά ρε φιλαράκι, θα δούμε. Χαλάλι σου λέω, θα φας. Τρεις μέρες δεν θα τρώω, λέει. και στην ομίγυρή του εκεί τα ίδια έλεγε. Τρεις μέρες δεν τρώω. Μπαίνει ο Πάρτο του ταξίματο που χάνει το πέναλτι. Ο Φορτούνης το χάσε. Ναι, ποιος δεν το χάσει. Πόπο με το που το χάνει, λέω. Όταν κερατά τον έπιασε στο στόμα, τον άνοιξε. Έτσι ο Φορτούνης. Αλλιώς ο Φορτούνης. Παραλλιώς ο Φορτούνης. Τον κράζει το Φορτούνη. Το φάγε το παιδί. Φορτούνης. Α, μισό. Χωρίς Πάρτο. Χωρίς Σεμπά και Ντουρμάζ. Είναι ένα σπεκτάκο μέτριο. Ρε, εσύ, το σύγχρονο ναι. ποδόσφαιρο. Ας τώρα, δεν είναι το σόου του Χατζηπανάκη. Μη, άλλο θέλω να σε πω. Ξέρω τι θα ούτε τρίτο θα έρθει ανάμεσα σε Κασάμι Μιλόγιβιτ. Πλάγια άμα βγει, σε φάση τον έχουν κόψει σίγουρα. Λοιπόν, μια τριπλίτσα. Δεν λέγεται Μιλόγιβιτ, λέγεται Μιλιβόγιβιτ. Μια πορεία μπορεί να μιλήσει. Μια τριπλίτσα, εντάξει. Υπάρχει κάποιο που έχει εξαφανιστεί από τον Ολυμπιακό. Ποιο, ο Τσόρι. Ποιο Τσόρι, ο Τσόρι είναι λογικό. Ποιο. Καμπιάσο, πού είναι. Καμπιάσο. Πού είναι. Με τέτοιο Κασάμι να τον βράσω. Γιατί αν συνυπάρχουν. Σίγουρα. Δεν είναι καλύτερα όσο, να συνυπάρχουν. Όσο θα προσφέρει ο Μπερμπάτοφ στον ΠΑΟΚ, θα προσφέρει και ο Καμπιάσο στον Ολυμπιακό. Μόνο που ο Ολυμπιακός έχει ομάδα και έχει προπονητή και διαιτητές και διοίκηση. Άλλα αυτά. Εντάξει. Δεν ο άλλο τώρα δεν πάει πάντα του τη βγει να μου για τέτοια. Δεν γίνεται. Πώς να το κάνω. Λοιπόν, το κατάλαβε το έργο. Εγώ να το κατάλαβα. Κατάλαβε το έργο. Κατάλαβε το έργο ότι είσαι στου 16 Ολυμπιακό. Κλαρίνα δεν παίζουν στην πρωινή. Κατά εκείνη δεν είναι στου 16. Σε ποιου είναι. Είναι κατά 99,9%. Γιατί τι θα πάθει, δηλαδή, μα χάσει. Λέω είναι κατά 99,9%. Τι μπορεί να γίνει. Πάει στο Μόναχο. Και τι κάνει, ναι, και το λογικό είναι να χάσει. Θα χάσει. Αν και στα δικά μα τα ελληνικά μυαλουδάκια. Θα χάσει, ναι, θα χάσει. Το λογικό είναι να έρθει. Ρε γαμώ, το θα χάσει, παρακάτω λέγε. Τελευταία αγωνιστική, εφόσον έχει κερδίσει η Arsenal. Ναι. Έρχεται, έχει την ποιότητα σαν ομάδα να διεκδικήσει να κερδίσει με 2 γκολ. Πού, εδώ μέσα. Ναι. Να κερδίσει πού, να κερδίσει 2-0 τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, συγγνώμη, να είμαστε ρεαλιστές. Ναι. Θα πρέπει να ψηλώσουμε τόσο πολύ τους Ολυμπιακούς τώρα ότι έχετε κάνει υπερομάδα. Όχι. Είναι μια πολύ αυτό καλή ομάδα. Χτες δεν ήταν καλός. Ποιος. Χτες δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Πολύ αγχωμένος και το έβγαλε. Mm. Είχε πολύ άγχος. Κατώτερο στο αναμενόμενο ήταν. Και δεν ήταν καμιά σούπερ ομάδα. Αυτή καταρχήν. Και το γκολ είναι τυχερό γιατί όπως έρχεται δεν μπορεί να το βγάλει ο τερματοφύλακας. Γιατί είναι τυχερό, ρε κοκκινέ το γκολ. Γιατί πάει γλύφει το δοκάρι, ρε φίλε. Γλύφει το δοκάρι, ρε κοκκινέ. Τα δύο σέντερ μπακ του Ολυμπιακού. Κοιμήθηκαν. Δεύτερον. Λοιπόν. Ο Ποτία που θυμήθηκε να κάνει καλή χρονιά. Ναι. Τραυματίζεται και μπαίνει ποιο. Ο πιο αργό από την καθυστέρηση. Ο Ντακώστα. Εντάξει. Δηλαδή πάνε κάποια πράγματα ανάποδα για τον Ολυμπιακό. Και αν και ο Αυλονίδης που χάθηκε αυτό το παιδί. Παρότι είναι αριστερό στο παιδί. Άσε τον Αυλονίδη τώρα. Κοίταξε εσύ ο Ολυμπιακός που με μέτριο το Φορτούνη και με ανύπαρκτο τον Ιντέγε χθες. Ναι. Έχει... Ανύπαρκτος. Δεν βλέπεις μπάλα. Ο Ιντέγε. Ο Ιντέγε ενοχλούσε όσο κανείς. Τι ενοχλούσε. Ενοχλούσε την αντίπαλη περιοχή όσο κανείς. Ενοχλούσε. Βεβαίως. Άμα δεν έμενε ο Φιμπόγκασον να πιάσουν ένας με έναν τα δυο στόπερ. Ο Φιμπόγκασον. Επειδή κάνει τον πονηρό, ο Φιμπόγκασον μπήκε μετά το 78. Το 80 μπήκε. Βλέπεις, εγώ δεν κρατάω σημειώσεις. Μετά το 78, μετά το 1-1. Ναι. Λοιπόν, μετά το 1-1 μπήκε ο Φιμπόγκασον. Γιατί σου λέει ο προπονητής, ναι. Αυτοί τώρα είναι υποχρεωμένοι να βγουν μπροστά. Ναι. Αν παίξω με τον Ιντέγκε, ο οποίος δεν είναι ο τραχαλάτζης, θέλω ένα παίκτη ο οποίος έχει τρεξίματα. Ναι. Τον είδα το Φιμπόγκασον σε μια φάση, σαν τα μούτρα του τα έκανε. Σιγά το Φιμπόγκασον. Μην τρελαθούμε. Ο Ιντέγκε έχει μεγαλύτερη εξέλιξη. Χθες ο Ιντέγκε. Δεν έκανε τίποτα. Καλά, εγώ λέω ότι ενοχλούσε πολύ. Εσύ πες ότι ενοχλούσε. Στα μαρκαρίσματα ο Φορτούνης ήταν ένας ρηχός παίκτης και καθάρισε ο Σεμπά και ο Πάρντο στο δεύτερο ημίχρονο. Ένας παίκτης ήταν. Τι μου λες, τι Ιντέγε μου λες τώρα. Λοιπόν, απασχολούσε δεν πιο να μου. Δεν θα το εγκόμιο τώρα. Ναι, εντάξει. Παρακάτω. Λοιπόν, σημασία έχει ότι έχασες. Εντάξει. Και επειδή ρωτάνε πολύ, κατά εκεί παιδιά δεν με ενδιαφέρει. Υλικά, όταν παίζω στοίχημα. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πληρωθώ με offside, με αβαβά γκολ. Α, λένε ότι είναι offside το γκολ το δεύτερο. Ναι, το δεν πρώτο. Το πρώτο. Δεν ξέρω. Λέει ο Δημήτρης, λέει, είχα ένα πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό για το σταθμό. Σας ακούω χρόνια, είμαι Ολυμπιακός. Δεν ξέρω ποιος χειρίζει το Facebook. Ανέβηκε ένα post που λέει δείτε το πρώτο γκολ ήταν offside. Ρε φίλε, και επειδή το γράφει δεκαετία, κακό αυτό.
Ράμπα, αν μπορείς κάνει μια ανάλυση του 5-3-2 που αν μπορεί να το παίξει ο Ηρακλής. Όχι φίλε, δεν έχει. Δεν έχει. Αφού δεν έχει χάφρε φίλε. Δεν, όχι, όχι. Δεν έχει αριστερό μπακ να ανεβαίνει και να έχει Σαραμαντά. Αλλά δεν είναι τόσο επιθετικός. Ποιο Σαραμαντά τώρα. Λοιπόν, δεν έχει τρίτο στόπερ ποιότητος και δεξί μπακ χαφ μπορεί να παίξει μόνο ο Κυριακίδης. Δηλαδή σε αυτό το σύστημα. Και όλοι και ο Μπουκουβάλλας μπορεί να παίξει. Τι να παίξει ρε ο Μπουκουβάλλας. Λοιπόν, μπακ, σήμερα διαθήκατε, ρε, από τους μεγαλύτερους κομικούς της χώρας, το Κώστα Τσάκο, ένα καλό ταξίδι εκεί ψηλά. Εδώ σου κοστάρω μια πιναγίδα που έχει λακκούβες, μετά φταίει εσύ που δεν την είδες. 450 δουλεύουν 18 μέρες, να μας δώσουν όλοι από 200 ευρώ για έναν συνάδελφο του Νίκο Κιουζερίδη. Καλό παράδεισο, Κώστα Τσάκο, ένα μεγάλο κομική μακριά από τις γελιότητες της σημερινής TV. Καζαμπάκαρε τον ύμνο, ξέρεις. Ποιο είναι το Ολυμπιακό. Τι λέει για τον Κιουζερίδη, ξαναδιάβασα το μήνυμα. Τι λέει. Δεν βγαίνει το μήνυμα ολόκληρο, θα πρέπει να το κάνω έτσι. Κιουζερίδης είχε ένα πρόβλημα υγείας σοβαρό. Πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Λοιπόν, θα σου και πω. Μπλέξει με καρκίνους και με ιστορίες στους λεμφαδένες κτλ. Κάπου το είχε ξεπεράσει, έμαθα. Από δεν ξεπερνιέται αυτό έτσι. Ναι, όχι, πολύ. Λοιπόν, πολύ 450 παίκτες δουλεύουν 18 μέρες αλφαμνικής. Ναι. Να δώσουν όλοι από 200 ευρώ για έναν συνάδελφό τους και έτσι θα συγκεντρωθούν 90.000 για τη θεραπεία του Νίκου Κιουζερίδη. Λοιπόν, κατάλαβες, αυτό λέει. Ναι. Ναι, σου λέω λοιπόν. Και το δημοσιεύω για αύριο. Ότι πολλοί με λεμφαδένες σωθήκανε και είναι μια χαρά. Δεν είναι τα πράγματα μαύρα με αυτή την αρρώστια και πρέπει να τα λέμε αυτά γιατί μας ακούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν να πούμε κάποιο πρόβλημα. Πρώτος, και αύριο θα έχουμε. Ο πρώτος που τα λέω είμαι και κλαίγεσαι. Ναι, μπράβο. Δηλαδή, ο πρώτος τα λέει, εσύ κλαίγεσαι. Τον Κιζερίδη. Είσαι γουρσούζη. Τον Κιζερίδη του φάγανε τα λεφτά τότε το 2004 ο Σκόρδας και οι υπόλοιποι. Τελείωσε. Εντάξει. Όπως έλεγα χτες ο διαιτητής των Απόλλων, έτσι φάζουν και τον Πάο και τον Άρη και οι Ηρακλοί, οι μεγάλοι των Αθηνών. Μετά να μην κλαίμε. Ποιος μ' άκουσε σε μένα να κλαίω, φίλε. Δεν μου λες όταν ο Ολυμπιακός παίρνει σφυρίγματα, μ' ακούς να κλαίω. Όταν θα πάρει ο Άρης σφυρίγματα στη Γάμα Εθνική, που μπορεί να έχει τη δύναμη του Ολυμπιακού με τον πρόεδρο που έχει, μ' ακούς να κλαίω. Τα θεωρώ αυτονόητα. Αν πάρει ο Πάοκ σφυρίγματα με ένα μικρότερο αντίπαλο στην Τούμπα, μ' ακούς να κλαίω. Αυτά τα πράγματα. Από εμάς δεν θα ακούς γενικά να κλεγόμαστε. Αυτά θα τα αναφέρουμε, αλλά κλάμα δεν θα ακούσεις. Θα ακούσεις το λογικό. Ο μικρός τρώγεται από το μεγάλο. Παγκοσμίως. Όπως και ο παδί. Εδώ θέλω να πάω τώρα. Όχι, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δημοσιεύσουμε αύριο. Ναι. Θα το διαβάσετε. Θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, θα πούμε δύο πράγματα. Θα διαβάσουν 5-10.000. Αν μας ακούσουν 500.000-200 που μας ακούνε. Περισσότεροι ακούνε από ό,τι διαβάζουν. Ας το διαβάσουν κιόλας. Δεν θέλω να πέρασει ευκαιριακά όμως. Τι ευκαιριακά. Μπράβο. Λοιπόν, αναλύουμε ένα θέμα με τον Κωστή. Στο οποίο δεν διαφωνούμε, αλλά και δεν συμφωνούμε. Πώς γίνεται αυτό, ρε Κόκκινε, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα που είπες να πούμε. Πώς είναι δυνατόν να συμφωνούμε και να μην διαφωνούμε. Δεν διαφωνούμε, αλλά και δεν συμφωνούμε. Γιατί δεν συμφωνούμε, ρε Κόκκινε. Λοιπόν, τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει. Υπάρχει. Ένα site, ένας ιστότοπος, ο οποίος λέγεται αντικάρτα.gr. Δεν γνωρίζω ούτε ποιος τον έχει, ούτε τι είναι. Δεν με νοιάζει, λέγει, παρακαλώ. Άκου τώρα, ποιοι δηλώνουν συμμετοχή. Αναγέννηση Απόλλων Σμύρνη. Αυτόνομη θύρα 10 Ερακλή. Γαλάζια Σπονάτη Καβάλα. Θύρα 13 Παναθναϊκό. Κρήτο Όφη. Σούφου Αλκαζάρ Λάρισα. Σούφου Βέρεια. Πανετολικού Άρη. Όλοι ο παδί του ονομάδου. Πάοκ είναι. Πρέπει να το δω. Νομίζω και Πάοκ είναι. Για δε το. Όλοι. Αφού και Πάοκ δεν σηκώσανε. Όλοι. Δεν υπάρχει. Τι θέλουν αυτοί. Ρωτάω τώρα. Τι θέλουν. Ρωτάω πρώτα. Ναι. Καταρχήν. Όλος ο κόσμος, όλοι οι οπαδοί. Ναι. Υποτίθεται ότι έχουν πολλά να χωρίσουν αφού πιστεύουν σε διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα. Ο άλλος στον ΠΑΟΚ, ο άλλος στον Άρη, ο άλλος στον Ηρακλή. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο θέμα βλέπω μία ταύτιση απόψεων, ναι, για την κάρτα φιλάθλου, η οποία τι κάνει. Τι κάνει. Θα πηγαίνει ο κάθε ένας από εμάς. Μάλιστα. Στην ομάδα την οποία αγαπάει, στα γραφεία της ΠΑΕ. Όλοι μας. Όλοι. Ναι. Τι θα κάνει. Λοιπόν, θα δίνει τα στοιχεία του, όλοι. ΑΜΚΑ. Τα στοιχεία του. Λοιπόν, ΑΜΚΑ. Αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας κτλ. Μάλιστα. Και σου λέει ο οπαδός, ναι, μας φακελώνει. Καλά σε κάνω. Να τελειώσω. Δεν τελειώσεις. Λέω εγώ. Και εμένα δεν έχουν φακελωμένο. Αυτό είναι το οποίο το δέχομαι. Εσένα δεν σε έχουν. Όλους μας έχουν φακελωμένο. Όταν σου έλεγα πρόσεχε τη λέξη από το τηλέφωνο, γελούσες. Ωραία. Πριν από πάρα πολλά χρόνια. Αυτή τώρα γιατί γκρινιάζουν. Μισό λεπτό να σηκώσετε. Να μάθω, ναι. Αυτό τώρα που λες, το κάνουμε σωστά. Ναι, να το πούμε, ναι, να το καταλάβουμε. Να το πάμε γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, σημασία να το κάνουμε σωστά. Ναι, άντε καλά. Ναι. Λοιπόν, φωνάζουν γιατί πρόκειται για ηλεκτρονικό φακέλωμα. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια πολύ ωραία ερωτήματα τα οποία θέτεις. Όπως. Τι όπως. Τι ερωτήματα. Ποια ερωτήματα έθεσες στον κόσμο. Τι φοβούνται. Λοιπόν, προχώρα το. Τι φοβούνται οι οργανωμένοι οπαδοί να, αν τους φακελώσουν και να πάνε στο γήπεδο. Φοβούνται τι. Φοβούνται τι. Έχουν να
έχουν να κάνουν καμιά παράνομη πράξη. Ε? Φοβούνται την κάρτα, τα τουρνικέ, τα ονομαστικά εισιτήρια, τις κάμερες στα γήπεδα. Μήπως τελικά δεν είναι τόσο παλικάρια. Το λέξη φοβάμαι, δεν πει φοβάμαι. Όλοι φοβούνται, δεν υπάρχει. Ναι, φοβάμαι. Ο λογικός άνθρωπος φοβάται. Να φοβηθεί τι. Λοιπόν. Έχω εγώ τα μάξιμ. Πηγαίνω να πούμε και βλέπω έναν τροχονό μου. Ναι. Το φοβάμαι. Αν είσαι καθόλου έντιμος. Δίπλωμα, άδεια, ασφάλεια, κταίο, ναι. Μέο, τα λοιπά. Τακτοποιημένα τα πάντα. Ναρκωτικά δεν πουλάω, όπλα δεν πουλάω. Mm-hmm. Εντάξει, είμαι νόμιμος, δεν έχω φορτίο να το περάσω με μαύρα χρήματα, να πληρώσω ΦΠΑ κτλ. Κάνουμε ό,τι έλεγχο θέλει. Αυτό είναι το σημείο που το δέχομαι. Το άλλο σημείο το οποίο δεν δέχομαι. Φοβάται αυτός ο οποίος στο αμάξι έχει ναρκωτικά, έχει όπλα, δεν έχει δίπλωμα, δεν έχει άδεια, χρωστάει στην εφορία και φοβούνται μην τον πιάσουν κτλ. Αυτοί τι φοβούνται. Στο απλοποιώ. Μην με απλοποιείς, δεν μπορείς να μου απαντήσεις. Δεν είσαι οργανωμένος οπαδός. Σου απαντάω. Τι φοβούνται. Πώς τα αντιλαμβάνομαι. Κάνουμε μια δουλειά που μιλάμε με κόσμο, με οπαδούς, ναι. Με φιλάθλους. Δηλαδή εμένα δεν με έχουν φακελωμένο. Άμα πας σε ένα. Το δέχομαι ρε. Πώς τα λένε αυτά τα. Πώς τα λένε αυτά τα μαγαζιά που πατάς στο κουμπί και. Εδώ σε ένα κέπ. Ο Σίμιντ δεν τα έκανε αυτά. Πού να ξέρω ποιος τα έκανε. Πας σε ένα κέπ και λες Ραπτόπουλος. Πατάει το κουμπί και λέει χρωστάς 60 ευρώ στην εφορία που δεν πλήρωσες αυτό. Εκεί και τα λοιπά, αυτό και τα λοιπά. Είσαι φαγγελωμένος από πάνω μέχρι κάτω. Πρόεδρος ομάδας μου λέει ναρκωτικά δεν πουλάς, αλλά σίγουρα παίρνω. Πρόεδρος ομάδας είναι κιόλας. Μάλιστα. Σίγουρα παίρνω. Δεν μπορώ να σου πω ότι κάνεις λάθος. Με αυτά που λες ώρες. Θα τον πεθάνεις τον άνθρωπο. Ποιο θα πεθάνω, ρε. Ποιο θα πεθάνω. Δηλαδή αυτοί τι φοβούνται. Χιουμοριστικά το λέω. Εντάξει, ναι, σε παρεξηγεί να το κάνω μήνυση τώρα και αγωγή, επειδή με είπε έτσι. Φυσικά και δεν το κάνω. Φυσικά. Αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι. Α κάνουν ό,τι θέλουν, τι να κάνουν. Τι να κάνουν. Λέγε ρε κόκκινε. Είναι οργανωμένο παθό. Και φοβάται τι. Δεν φοβάται ρε. Θα σου πω γιατί είναι γιατί, γιατί. Θα σου πω. Γιατί. Απλό είναι. Ποιανού ομάδα θέλει να είναι ο παθό. Διάλεξε μια ομάδα. Του Ηράκλη. Σου λέω ο Ηράκλη δε. Ναι, ναι. Ρε φίλε. Με έριξε στην. Τι σχέση έχει αυτό η Δέλτα Εθνική. Ναι, τι σχέση έχει. Βγαίνει ο κάθε υπουργό, δηλώνει ότι να είναι. Ναι. Κάνει ότι να είναι. Ο άλλο παίρνει δάνειο από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, δεν το πληρώνει ποτέ. Ο άλλο χρωστάει 100 ευρώ, το βάζουν μέσα. Σου λέει, γιατί ρε μάγκα. Όλα μα όλα πρέπει να είναι στην καμπούρα τη δική μου. Γιατί δεν είναι στην καμπούρα τη δική μου. Μισό λεπτό λίγο ρε. Απάντησε δε. Πού ανήκει, παιδί. Απάντησε δε. Όλοι ανήκουμε ναι. Στην. Στη χαμηλή τάξη. Την πλερώνουμε εμείς. Εδώ δεν διαφωνούμε καθόλου. Αυτό σου λέω. Δεν διαφωνούμε, δηλαδή αλλά να... και δεν συμφωνώ. Κάτσε. Δηλαδή, εγώ να πω τώρα το εξής. Α, γιατί βγαίνει τον Παπαγεωργόπουλο έξω που χρεώθηκε ας πούμε, ο Δήμος τόσα εκατομμύρια ευρώ. Αρχίζω να κλαίω. Ενώ εγώ, ας πούμε, που χρωστάω στο ΤΕΒΕ 3.000, πας μέσα. Μέσα. Ναι. Να βγει άλλο. Είναι λογική απορία. Όχι. Ρε φίλε, είναι περί δικαίου αγανάκτηση. Σου πω, περίμενε. Γιατί εγώ που ρούφηξα δύο μπάφους, ας πούμε, ναι. Με πας μέσα, και ο άλλος που περνάει τόνους ναρκωτικά. Κυκλοφορεί ελεύθερος. Ερώτηση με. Γιατί ισχύει ο νόμος της ζούγκλας. Δεν ισχύει ο νόμος. Λέει το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Λοιπόν, okay. Ο νόμος του ισχύρου λοιπόν λέει ότι αν κλέψεις 10.000 ευρώ, πας μέσα. Αν κλέψεις 10 εκατομμύρια ευρώ, δεν πας μέσα. Γιατί έχεις να το δώσεις όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω, εδώ δεν κάνουν μαθήματα από αιώνια. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ έμαθα στη ζωή μου ότι. Να δέχεσαι τους νόμους της φύσεως. Ο νόμος της φύσεως λέει αυτό το πράγμα. Τώρα βγαίνουν οι οπαδοί και γκρινιάζουν και λέει γιατί εκείνος. Δεν γκρινιάζουν. Γκρινιάζουν. Είχε πάνω σε όλα τα γήπεδα. Παντού. Ρε κόκκινε, άκουσες κανέναν οπαδό, φύλαθλο, απλό, πατέρα, μάνα, παιδί, ένα οικογενειάρχη να πει ότι εγώ διαμαρτύρομαι. Ένα λεπτό. Αυτό ισχύει. Εδώ έρχομαι. Μισό. Εδώ έρχομαι. Η ερώτησή μου είναι εξής. Εγώ είμαι φίλαθρος του ΠΑΟΚ και του Άρη. Ναι. Και θέλω να πάω, ας πούμε, να δω την ομάδα μου. Πρέπει να βγάλω κι εγώ άμκα. Ναι. Πολύ ωραία. Ο Φουκαριάρης, ο Μεροκαματιάρης, ο απλός φίλαθρος, γιατί δεν διαμαρτύρεται και διαμαρτύρεται οργανωμένο. Θα σου πω εγώ γιατί. Γιατί ο οργανωμένος θέλει να κάνει και τη θεία του, θέλει να κάνει και τη μαγιά του, θέλει να κάνει και την μπούκα του, θέλει να κάνει και τα δικά ένα, του. Ένα-ένα, ρε Κώστα. Ναι. Ένα-ένα. Γιατί δεν διαμαρτύρεται. Ένα-ένα. Λοιπόν, ο απλός φύλαθλος και διαμαρτύρεται οργανωμένος. Εκεί να αναλωθείς. Κάνε μονόλογο. Δεν κάνω. Άλλα τρία λεπτά έχουμε. Σ' ακούω, πουλάκι μου. Εγώ αυτό ρωτάω. Λοιπόν, έχεις απάντηση. Παίρνονται κάποια μέτρα, έχουν βεβαίως. Παίρνονται κάποια μέτρα, τα οποία, αν ρωτήσει τον απλό φύλαθλο, θα σου πει καλώς παίρνονται. Μάλιστα. Που είναι και φακέλο μου. Εμείς ποιος είναι, με τον καλό φύλαθλο ή με τον κακό φύλαθλο. Εγώ είμαι υπέρ των μέτρων. Το έχω πει. Υπέρ των μέτρων. Είσαι κατά των οργανωμένων. Δεν είμαι κατά των οργανωμένων. Είμαι υπέρ των μέτρων.
Άρα είσαι κατά των οργανωμένων. Είμαι υπέρ των μέτρων. Των μέτρων τη διαξαγωγή υπό φυσιολογικές συνθήκες. Τι έχουν δίκιο λοιπόν. Οι απλοί φύλαθλοι οι οργανωμένοι. Μα δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει δίκιο και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Ποιο είναι το δίκιο από την μια πλευρά. Πω. Το δίκιο του είναι ότι οι φίλοι εφαρμόζουν του νόμου κατά το δοκούν και όπου θέλουν. Ποιο είναι το δοκούν. Για ποιου νόμου λε. Τους νόμους, δεν γουστάρουν τον νόμο του. Και νόμους. Καλά κάνουν και πολλά. Ρεάσε τους νόμους. Και εγώ, ρε φίλε, και εγώ ανίσχυρος είπα. Δεν είμαι ο ισχυρός. Είμαστε στους ανίσχυρους. Δεν μπορώ να είμαι εναντίον του. Είσαι στους ανίσχυρους. Είσαι στους ανίσχυρους. Θα ήταν ανόητο να θέσω εαυτό εναντίον του, αφού μαζί τους είμαι. Με ποιους είσαι. Με τους αδύναμους δεν πρέπει να είμαι. Αλλά θα πρέπει να είμαι και ρεαλιστής. Γι' αυτό σου λέω. Μην βάζει το τρυπάκι. Τα λόγια τα όμορφα και με τους μεν να τα ισχυρίζει. Και με τους δεν. Τι έχουν δίκιο, ρε. Οι ανοργάνωτοι ή οι οργανωμένοι. Ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι για να γίνει δεν μπορεί να κινδυνεύει ο Κώστας να πάει με την κόρη του, ο Γρηγόρης να πάει με την ανιψιά του, ο Λευτέρης με τον ανιψιό του. Θα πρέπει να μπορούμε να πάμε όλοι σαν άνθρωποι. Το πρώτο δεν θα τελειώσω. Συμφωνώ ότι έπρεπε να πάρθουν μέτρα και να μην μπορεί να γίνει στο γήπεδο το παραμικρό. Δεν το συζητάω αυτό. Δεν πάει να φωνάζει ο οποιοδήποτε Θεός ο ίδιος. Εγώ λέω ότι πρέπει τα γήπεδα να είναι όχι εκκλησίες, πρέπει να είναι. Ένα χώρο διασκέδαση όπω είναι η παλιά που δεν είχαμε οργανωμένου ήταν εκκλησίε στα γήπεδα δηλαδή. Ρε πέφτανα, ρε, ερχόσουν να σηκώνουν εκκλησία, ζουν και εγώ με και τελείω. Ερχόταν με τα μαχαίρια 10 να φάνε έναν. Δεν ερχόταν 10 να φάνε έναν. Τώρα έρχονται. Αυτό με τι αγέλε δεν τώρα. Είναι χρόνια αυτή η κολόνη. Να σου κάνω ένα άλλο ερώτημα. Όχι, είμαι λάθο σε κάτι που λέω. Να σου κάνω ένα ερώτημα. Ναι. Δεν μου λε. Οι ομάδε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλή, ο Πανιόνιο, ο Ολυμπιακό κτλ. Άμα λείψουν οι οργανωμένοι, θα έχουν κέρδο ή χάσιμο. Σε βάθος χρόνου θα έχουν κέρδος. Ρε, ας το βάθος. Σε βάθος χρόνου θα έχουν κέρδος. Δηλαδή, αν λείψει ο Super 3, κάτσε λίγο. Μιλάω ευθέως. Σε βάθος χρόνου θα έχουν κέρδη. Σταμάτα λίγο, ρε. Αν αύριο πει η θύρα 10, δεν πάω στο γήπεδο. Ναι. Η θύρα 3, Super 3, όπως του λένε, δεν πάει. Ναι. Και δεν πάει και η θύρα 4. Θα έκανα Γκάιλε, ο πρόεδρος της ομάδος. Σήμερα ναι. Τι Γκάιλε θα έχει. Ρε. Σήμερα θα έχει. Σε βάθος χρόνου τι όχι. Τι Γκάιλε θα έχει. Ρε. Θα σου πω τι. Τι Γκάιλε θα έχει. Οι οργανωμένοι θα μιλήσουν οργανωμένα. Ρώταρε τους παράγοντες, πάρ τον Καρυπίδη τηλέφωνο, πάρ τον Ιβάν αν μπορείς και πάρε και τον Μελισανίδη αν μπορείς και πάρε. Γιατί αποκαλύψεις τις ορυμίες μου. Περίμενε ρε κόκκινε. Και πες τους, άμα λείψουν οι οργανωμένοι από το γήπεδο, θα έχει η ομάδα σου καμιά ζημιά. Οι περισσότεροι θα χαρούν. Άρα λοιπόν, φύρα οι οργανωμένοι. Σου είπα, άκου λίγο. Θες να μιλάμε πατρολάτα. Μακροπρόθεσμα δεν θα λείψουν. Για τις ομάδες μας, παιδί μου, γενικά. Οι οργανωμένοι είναι φύρα. Το καταλαβαίνεις. Αν ήταν φύρα όπως το θέλει. Φύρα είναι. Αν ήταν όπως το θέλει. Είναι ή δεν είναι. Αν ήταν. Είναι, δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι γιατί βολεύει το σύστημα να μην είναι. Γιατί δεν είσαι χαϊβάνι, είσαι έξυπνος. Κόκκινε, μη... Δεν είναι. Άσε τα λόγια. Για τις ομάδες. Χες το σύστημα. Άσε το σύστημα. Το σύστημα τι θέλει. Τις ομάδες να τρέχουν. Άσε το σύστημα. Ναι. Ομιλώ για τις ομάδες. Ναι. Αν αύριο οι οργανωμένοι φύγουν από το γήπεδο, ναι. Θα έχουν κάνα γκαϊλέ οι ομάδες. Είναι τεκμηριωμένη απάντηση. Μακροπρόθεσμα, όχι. Όχι μακροπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, όχι, δεν στο λέω μακροπρόθεσμα. Τώρα, αύριο, τι πρόβλημα θα έχουν. Θα έχουν χάσιμο. Ποιο χάσιμο θα έχουν. Χάσιμο. Πες μου, ένα. Εισιτήρια. Ποια εισιτήρια. Εισιτήρια. Αφού πήγαν τα κάγκελα. Στον Ηρακλή περισσότερο. Αφού πήγαν τα κάγκελα. Όχι. Αφού ζητάνε τζάμπαρα. Λάθος. Εγώ είμαι λάθος. Λάθος. Άβει, παιδό. Έχει πολλά εισιτήρια από εκεί. Εντάξει. Για να του κάνω αβάντα. Τι και στον Πάοκ θα έχει απάντηση. Αβάντα του κάνει, φοβάσαι, τι στο διάλογο. Τι να φοβηθώ, δεν ξέρω. Μα δεν κατάλαβε. Εγώ σου λέω ότι πρέπει να εφαρμοζούν τα μέτρα. Δεν μου λες δεν κατάλαβα. Άμα φύγουν οι οργανωμένοι από τα γήπεδα. Ναι. Θα μπορούμε να παίρνουμε τα παιδιά μα και τι γυναίκε να πάμε στο γήπεδο όπω πήγαμε παλιά. Εννοεί. Πού το χάσιμο δηλαδή. Πόσε χιλιάδε κόσμο. Εμεί έχουμε να χάσουμε. Ακουδόρε, περίμενε. Μην τα λε ωραία τα λόγια. Δεν μου λε, άμα δεν πήγαινε. Άμα στο Ηρακλή Πάοκ δεν γινόταν face control. Θα πήγαινε να λύγει 7.000 Ηρακλήδη. Βεβαίως. Ποιος είχε χάσιμο. Θα πηγαίνανε και πάω οξύδες. Στη θύρα 4. Θα πηγαίνανε και πάω οξύδες. Θα πηγαίνανε και πάω οξύδες. Στη θύρα 4 και θα πηγαίνανε και πάω οξύδες. Όχι, δεν πηγαίνανε. Αν δεν ήταν λέει, τα παιδιά οργανωμένοι, θα πηγαίνανε και πάω οξύδες. Γιατί να πάω οξύδες. Γιατί ρε φίλε, εκτός αν πιστεύεις στην κάρτα φιλάθλου, η οποία θα μόνο έτσι να εφαρμοστεί. Κατάλαβες. Αυτός είναι ο έλεγχος. Η ουσία ποια είναι. Θα ρωτήσεις τους οπαδούς και τους οργανωμένους και τους ανοργάνωτους. Εγώ κάνω την ερώτηση. Άμα φύγουν οι οργανωμένοι από τα γήπεδα, έχουν κανένα καηλέ οι ομάδες ότι χάσαν κάτι. Απάντησε μου. Απαντήσουν οι φίλαθλοι. Και να μας πούνε πόσοι δεν πάνε στο γήπεδο, οι οποίοι φοβούνται να πάνε στο γήπεδο λόγω των οργανωμένων. Πάρα πολύ. Πείτε τα μια μέρα, ω αυτή την οπαδού που να ξέρει. Γιατί δεν τα λέμε. Τι να πει, ρε κόκκινε. Με το τσιγκέλι τα βγάζουν. Φοβάσαι να το πει. Ποιο τσιγκέλι. Φοβάσαι να το πει. Κάτι. Δηλαδή, είναι... Δεν θες να το πει. Μην το λέει. Εγώ λέω ότι. Δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα. Εγώ σαν Αραπτόπουλος λέω. Δεν υπάρχει. Αν αύριο κλείσουν οι σύνδεσμοι. Μεγαλύτερο σε όλες, παπατζής, όλες, αν ναι. Αύριο κλείσουν. Σταμάτα ρε, μην μιλάς σχέστη. Αν κλείσουν όλοι οι σύνδεσμοι όλων των ομάδων, οι ομάδες
Ζημιά δεν θα έχουν. Εσείς αποδείξτε με ότι θα έχουν ζημιά. Τέλος. Πάμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Αλφα μη 1 κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Λοιπόν, εδώ είμαστε 95,5 των FM. Αν έπεσε το ρεύμα στο σπίτι και δεν έχετε ίντερνετ, αν ξέμενε από σταθερό λόγο τεχνικού προβλήματο, ό,τι και αν συμβεί, δεν ξεμένει ποτέ από επικοινωνία στο σπίτι, γιατί με το Vodafone Home απολαμβάνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα δωρεάν ρεζέρβε στην επικοινωνία σου. Κάνει τη Vodafone ένα απλό τηλεφώνημα στο 13830 για να ενημερώσει για το πρόβλημά σου και αμέσω ενεργοποιούν στο κινητό σου δωρεάν απεριόριστο χρόνο ομιλία και megabyte μέχρι να επανέλθει η υπηρεσία σταθερή. Τόσο απλά, μάθε περισσότερα για τη ρεζέρβα επικοινωνία στο Vodafone.gr. Κάθετος home. Το 2310-90-90-90 είναι δικό σας. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54-340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς. Για ό,τι θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Με δύο διαγωνισμούς. Αλφα μη ένα κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Έχουμε δύο εισιτήρια για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με το Μανθρακικό. Και αλφα μη 3 κενό, βιβλίο ονοματεπώνυμο στο 54-344, θα κλειώσουμε δύο βιβλία από το best seller «Έμα στο χιόνι» από τον Τζο Νάσμπο, το βιβλίο το οποίο πούλησε περισσότερο από 25 εκατομμύρια αντίτυπα. Τι είναι αυτό το βιβλίο, ρε. 25 εκατομμύρια αντίτυπα. Και είναι αστυνομικό μυθιστόρημα. Α, είναι δηλαδή... Το κορυφαίο τραγούδι φέτος, ναι. Για την ώρα το κάνει η Αντέλ. Κάποτε πουλούσαμε δίσκους. Τώρα ξέρεις τι... πώς το μετράνε. Υπτάμενος δίσκους. Όχι, downloads. Καλά το είπες. Downloads. Πόσα κατεβάσματα έχει και πώς προβολές. Χθες το βράδυ, πριν διαβάσεις, χθες διαμαρτυρήθηκα εντόμως, όπως είπες μια φορά εσύ. Το πρώτο που... Εσύ περίμενε να τσελέσει. Για να δούμε τώρα τι θα βγάλει η κλειτορίδα. Βλέπει μια κλήρωση και λέει. Σταμάτα, ρε, μην πας αργά, ρε, στη ζωή σου. Ναι, ναι. Διαμαρτυρήθηκα εντόμως. Γιατί ο κύριος Μελισανίδης και ο κύριος Σαββίδης δεν βγάλαν ανακοίνωση εναντίον του κυρίου Φίλη. Σε άκουσε το όνομα ο Σκαπαλάς. Δεν ξέρω. Οι Ρώσοι αργούνε, λέει ο Γρηγοριάδης, έτσι με είπε. Λέω, γιατί ρε Στέλιο, λέω, έγινε αυτό. Μου λέει οι Ρώσοι αργούνε λίγο κτλ. Δεν ξέρω αν μ' άκουσε το όνομα ο Σκαπαλάς. Πάντως τον έκραξα χθες το Σαββίδη, γιατί θεωρούσα απαράδεκτο σαν πόντιο, σαν άνθρωπο του ελληνισμού. Καραπόντιο, που, το, που στηρίζει του. Έτσι δεν είναι κανένα περαστικό πόντιο. Επειδή πήρε τα 10 εκατομμύρια και τα πλήρωσε και του έκανε αβάντα το ΣΥΡΙΖΑ. Να κάτσει και να κάνει την κότα. Έχουμε δήλωση. Έχουμε δήλωση λοιπόν. Και επειδή και κράζουμε και πρέπει να διαβάζουμε. Θα λέμε τα ωραία. Λοιπόν, πάμε. Διαβάζουμε τι αναφέρει στην δήλωση. Γρήγορα, τι είπε ο Ιβάν. Ως Πόντιος, ως Έλληνας, ως άνθρωπος του οποίου οι πρόγονοι έχουν εκδιωχθεί από την πατρίδα τους πριν από 100 χρόνια, δεν μπορώ να μείνω αδιάφορος και να μην καταδικάζω αποτρόπαιες δηλώσεις σχετικά με το θέμα της γενοκτονίας που εκφράστηκαν από έναν επίσημο εκπρόσωπο του ελληνικού κράτους. Ιδιαίτερα καταθλιπτικό είναι το γεγονός ότι η λέξη άρνησης γενοκτονίας των Ποντίων κακούγονται από τα χείλη του Υπουργού Παιδείας. Σήμερα, όταν η χώρα περνάει δύσκολες στιγμές που απαιτούν από τον ελληνικό λαό να είναι ενωμένο στη βάση των θεμελιωδών εθνικών αξιών, οι δηλώσεις αυτές είναι απαράδεκτες, ακόμη και ποινικά ελεγκτές, επειδή αδικούν τη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων της γενοκτονίας, τον ελληνικό λαό και την ελληνική ιστορία γενικά, έτσι ενώ φέρουν σύγχυση και διχόνοια στην κοινωνία. Έτσι θέλω. Είμαι πεπισμένος ότι ο πολιτικός που κρατά μία τέτοια μη επικοδομητική θέση δεν μπορεί. Δεν έχει το δικαίωμα να συνεχίζει να παραμένει στο πόστο του. Η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, οφείλουν να ζητήσουν την παρήτησή του και την έκφραση δημόσια συγγνώμης. Αλλά και να εξετάζουν την εθνική αντιστοίχηση του εκάστοτε επικεφαλής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αυτή τη θέση Ιβάν Σαββίδης. Λοιπόν, νομίζω χωρίς να μασάει τα λόγια του. Ενώ ο άλλος, ο Μελισανίδης, έβγαλε μια φωτογραφία και έκανε γλουπ. Που σημαίνει το γλουπ. Ότι τα 20 εκατομμύρια που περιμένει από το ΣΥΡΙΖΑ και την κυρία Δούρου και του κάνει δύο γλουπ ο Μάγκας και αφήνει την original να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Ο Άπλας. Πάμε στον κόσμο. Εμπρός. Τα λέμε όλα. Έλα. Ορίστε. Έλα, ρε. Όπα. Δεν μου λες. Ναι. Όλα τα λέτε. Όλα. Εσύ πάω εκεί. Εδώ, ναι. Από πού τα λέτε όλα, ρε. Όλα, τι. Εσύ πες ότι δεν μου λες. Δεν μου λες. Είναι ποντιακή ομάδα ο ΠΑΟΚ. Είναι Πόντιος ο μεγαλομέτωχος του. Είναι Πόντιος ο μεγαλομέτωχος του. Ρε άσε μας τώρα εδώ,
είναι πόντια στο Μεγαλοπάο. Και αφού είναι πόντια. Πάντα τώρα να πούμε. Πες μας, τι είναι ο Πάο. Τι γράφει. Όταν ξεκίνησε λεγόταν ΑΕΚ. Και είχε κίτρινο μαύρο. Και εσύ λεγός είναι να κλείσει. Και τώρα λες ΑΕ ποντίον. Άκου να δεις ρε, άσερα τα σάπια σου τώρα ρε. Κοίταξε να δεις και μετά λέει Κωνσταντινοπολιτών. Κατάλαβες. Και τι να λέει. Τι είναι. Τι είναι ρε. Δεν είναι πόντι. Ποντιακή ομάδα είναι μόνο να πω ο Καλαμαριάς. Θέλω. Ασό Καλαμαρίαν. Εσύ. Τέλος. Καλά. Να είσαι καλά. Ασό Καλαμαρίαν. Στον επόμενο. Παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γκόγκος, τι κάνετε. Γεια σου Γκόγκο. Λοιπόν, δύο πράγματα. Ναι. Καταδικαστέω αυτό που οφείλεις. Ναι. Αλλά για τα θρησκευτικά που είχε γίνει ο Ντόρος για να μην πάνε στα θρησκευτικά πλέον στα σχολεία δεν βγήκε κανένας να μιλήσει και να κάνει καμιά πορεία τίποτα. Ναι. Το θέμα περάσει και στον Ντούκο. Λοιπόν, γιατί τώρα είναι εγώ. Τα θρησκευτικά. Όποιος γουστάρει τα θρησκευτικά πάντα διαβάζει. Τι να μεταδιδάσεις στο σχολείο. Ντόρος, δηλαδή, εγώ δεν ήθελα να κάνω θρησκευτικά ρε φίλε στο σχολείο. Τι να κάνουμε δηλαδή. Και είχα 10 με έβαλε ο Ματακίνης. Δεν υπάρχουν τίποτα ρε φίλε. Ούτε είμαι κατά ούτε υπέρ ενός. Απλά θέλω να σου πω. Λοιπόν, εγώ τα βλέπω αλλιώτικα. Είναι ότι το βλέπεις. Με είπε εμένα ο Αλεξάκης, ο θρησκευτικός. Τι είναι λοιπόν αυτό που λέει ο Θεός, ύλη ή πνεύμα. Του λέω είναι ύλη. Θα μας διώξουν αυτό. Λέω, ναι. Σου βγάζω ένα πενιντάρικο από την τσέπη, να το λέω, τι είναι ο Θεός. Επειδή σε έχω χάσει επεισόδια, διάβασα τώρα ένα άρθρο, λέει κάτι για ακύρωση με το μάτς του Ολυμπιακού. Γεια. Ακυρώνεται το μάτς Ολυμπιακός Ηρακλής. Μπορεί το διάβασα. Επειδή κουραστήκαν τα παιδιά, μπορεί να γίνει. Τώρα διάβασα κάτι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, μήπως ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν έχω ιδέα. Για δες το λίγο αυτό, ρε φίλε. Θα το δούμε. Έγινε. Καλή συνέχεια. Σήμερα κάρτα φιλάθλου, αύριο κάρτα πολίτη, δεν καταλαβαίνετε. Λέει ο Γιάννης. Παρακαλώ. Έλα, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Έλα. Έπεσε. Να ξαναπάρει, φίλος. Παρακαλώ. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Φέρε το τηλέφωνο κάτω, ρε, παίζει με το τηλέφωνο. Τι, τι σχέση. Σαχλαμάρα. Πάμε, έλα, φίλε. Εγώ είμαι σαχλαμάρα. Πέφτουν οι γραμμές. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι. Και πάντο γρήγορα. Ναι, λοιπόν, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Χθες με λίγο άκουμ, σαν και απότομα. Ποιος. Από το άγνωρο, εσύ έλεγα από το που με έκοψες. Εγώ σε έκοψα. Ναι, ναι. Που μιλούσαμε για το θέμα του φίλη. Δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω. Α, συγγνώμη. Ναι. Ναι, λόγω λοιπόν, χρόνου. Ναι. Όχι, συνεχίζω και λέω αυτό που θα έλεγα και χθες. Ότι αν ο κόσμος ήξερε ότι ο φίλης ήταν δημοσιογράφος που έγραφε στην Αυγή που ήταν που πούλησε 3.000 το 24ωρο. Ναι. Τι ρόλο έπαιζε και τι έγραφε τότε. Ήταν κουμούνα δηλαδή. Νομίζω ότι δεν θα το ψήφιζε. Όπως η ρεπούση και η παρέα της ναι. Δεν βγήκε καν μαζί με το Δημάρα στη Βουλή. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Όταν έμαθε ο κόσμος τι ρόλο παίζει η ρεπούση για να κάκει και οι άλλοι. Πάει ο, πώς το λέγανε εκείνο τον αρχηγό τους. Ο Λαφαζάνης. Όχι ρε, δεν έλεγε. Εκείνη με το μουστάκι. Το γεροντάκι ρε, το γεροντάκι. Το Κύρκο λες. Όχι, το Δημάρ που είχε. Το Δημάρ άσχεται. Το Δημάρ άσχεται, το ανθρωπάκι, ναι. Δεν ανθρωπάκι, πρόεδρος του δικηγορικού σου. Το γεροντάκι σου έτσι, ναι. Πρόεδρος του δικηγορικού σου λέω μαδρά Αθηνών. Το ανθρωπάκι είναι, λέγε. Πάμε κάτω. Ανθρωπάκι, εσύ είσαι ανθρωπάκι. Ανθρωπάκι, είναι κλέφτης. Αν έξερε ο κόσμος το ποτάμι ότι είναι το μπόμπολα το κόμμα που έβαλε και τα μπέλια διόδια θα τον ψήφιζε. Λες δηλαδή ότι ο κόσμος δεν ξέρει. Δηλαδή δεν ξέρει. Η έλλειψη γνώσης και ενημέρωσης. Αυτό λέει. Αυτό λέει. Αν ήξερε ο κόσμος δηλαδή θα ψήφιζε το ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει τέποια φίδια μέσα. Φίδια. Δεν ενώ οι άλλοι τι έχουνε. Πού το. Μα, αγγέλους. Κοίταξε αυτοί αναδεικνύονται. Οι άλλοι τι έχουνε. Αγγέλους. Κοίταξε δεν είμαι. Εμείς δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε αντι-ΣΥΡΙΖΑ. Οι άλλοι τι είναι. Κομματοποιημένος δεν είμαι. Εσύ δεν είσαι κομματοποιημένος. Αλλά δηλαδή άμα ήσουν τι θα έλεγες. Τι θα ψήφιζες. Εγώ λέω γενικά. Δεν είπα. Σου είπα για την ρεπούση. Το ΣΥΡΙΖΑ κράζεις. Τα άλλα τα αγγελούδια που ρημάξαν τον τόπο 50 χρόνια. Καλά, τι? Να σου πω για τη Δραγώνα που την έβαλε ο Παπανδρέο. Βρε ποια Δραγώνα, μια απλή ερώτηση. Η γενιά σου κατέστρεψε την Ελλάδα. Όχι εγώ ρε φίλε, γιατί ήμουν έφυγα. Η γενιά σου. Δεν ήμουν, δεν η ήμουν εγώ. Η γενιά σου, δεν λέω εσύ. Υπηρέτησα με τη Χούντα και έφυγα. Άκου τώρα. Να σου πω, τη Δραγώνα την έβαλε ο Τζέφρι Παπανδρέο. Μέσα στο Υπουργείο Παιδείας, γραμματέα, εκείνο το θηλυκό Φραγκιστάιν, το θυμάστε? Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, που έκανε με την κοπέλα εκεί στη Ξάνθη, στα Μακοχώρια, Καρδάλια και αυτά. Κατέληξε, άντε, πού θα καταλήξει. Ναι, λοιπόν, αλλά ο κόσμος όταν ξέρει,
όταν ξέρει ποιος είναι, δεν τον ψηφίζει, τον εξαφανίζει. Αυτό θέλω να πω. Εσύ ξέρεις τι ψηφίζεις. Εγώ. Μάλιστα. Εγώ ξέρω τι ψηφίζω. Συνήθω ψηφίζω Χρυσή Αυγή. Μάλιστα. Πες την αλήθεια. Να σε βάλουμε καλά. Γιατί όλοι μου τυποδίδω φοβητός. Ναι, δεν μου λες θα μου γυρίσω το δαχτύλι ανάποδα ή δεν θα με βάλω στο δημόσιο. Χάι Χίτλερ, φίλε. Όχι, φίλε, δεν είναι έτσι. Χάι Χίτλερ, φίλε. Επόμενος. Λοιπόν, ναι. Το καλό Εβιτάλι είναι σε 100% φυσικό σχημό κριτική βιολογική αλόη, σε τζέλ ή αλουρανικό οξύ, κολαγόνο, βιταμίνη σε, ρόδι, ματζουράνα, φασκόμιλο, τσάι του βουνού, χαρούπι, κρύταμο και δίκταμο. Προλαμβάνει και βοηθάει σε επιπτικές διαταραχές, δυσκυλιότητα, ευαίσθητο έντερο, ανεβασμένη χοληστερίνη, ανεβασμένο ζάχαρο, πόνοι, αρθρώσεις. Αυξάνει το αμυντικό σύστημα γήινων και εξωγήινων όπως ο διπλανός μου. Καταπολεμάει τους ιούς για όλα τα πλάσματα και είναι το μοναδικό προϊόν το οποίο η φόρμουλα έχει την πιστοποίηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Μάλιστα. Αποκτήστε τώρα με ένα τηλεφώνημα στο 2312-200-500 στην ειδική τιμή των 34 ευρώ και 90 λεπτό μόνο για τους ακρατές του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 τον εφέ, τιμή χωρίς πιστωτική κάρτα παρακαλώ. Πάμε στον κόλπο. Ορίστε. Έλα φίλε. Καλησπέρα στην Γαλάζια Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στην πόλη του Ηρακλή. Ναι. Λυπάμαι πάρα πολύ και στεναχωριέμαι, διότι πιστεύω ότι είστε πάρα πολύ αδιάβαστοι. Εμείς. Εσείς, δυστυχώς, πάρα πολύ αδιάβαστοι. Και όσο για τον κύριο που πήρε προηγουμένως, ο κύριος Κουβέλης έκανε καινούριο κόμμα, Δημοκρατική Ενότητα, λέγεται κάπως έτσι. Λοιπόν, για το θέμα των οπαδών, κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Λοιπόν, στο γήπεδο, ναι, τους οπαδούς, ναι, τους ξέρει ο κάθε αστυνομικός, ναι, τον Μάνο, τον Βασίλη, τον Πέτρο, τον Τάκη, τον Έτσι, τον Αλλιώς, τον Παραδείξη, τον Αυτόνα. Η ΔΕΑΒ, όλοι οι ασφαλίτες μας ξέρουν με το μικρά μας τότε ποιο είναι το πρόβλημά σου. Θέλεις να ακούσεις τώρα και να κάνεις λίγο, σε παρακαλώ. Ναι, για πες. Λοιπόν τώρα, άκου να δεις ποιο είναι το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Στα τελευταία 4 χρόνια ο λαός του Ηρακλή είχε 870 συλλήψεις. Ξέρεις για ποιο πράγμα. Γιατί ήταν λουλούδια τα παιδιά. Γιατί τρέχαμε στους δρόμους. Α, για το αυτό, ναι. Κατάλαβες, κάναμε πορείες για την ομάδα που έπεσε και τα λοιπά. Και τι καταφέραμε που κάναμε πορείες. Θέλεις να ακούσεις δηλαδή αυτό που λες. Παιδί μου, κάνατε πορείες, τι καταφέρατε. Λοιπόν, το τι καταφέραμε είναι δικός μας λόγος. Άμα δεν ερχόταν ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, λοιπόν, με την επανομήδα πέσατε. Ναι. Έχεις ένα μικροφωνάκι της εποχής. Κανονικά, αν ήμασταν οπαδοί εμείς, εσύ δεν θα πρέπει να βγαίνεις από το σπίτι σου. Έτσι πως θεωρείς τους οπαδούς. Μάλιστα. Κατάλαβες, όχι να πιάνεις αυτό το μικροφωνάκι. Θα έπρεπε να είσαι κρυμμένος στην ταράστα και να πηδώσεις από το κατάστα στην ταράστα. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Λοιπόν, εγώ σε κάνω μια ερώτηση. Εάν υπήρχε εισαγγελέας στη Θεσσαλονίκη, βάσει το λεγόμενο σου, ναι, είτε με την πολιτική, είτε με τη θρησκεία, είτε με το έτσι, είτε με το αλλιώς, που παίρνεις θέσεις, ναι, θα έπρεπε να είσαι μια ισόβια. Έπρεπε να είμαι μέσα. Ναι. Άκου τώρα ναι, λοιπόν. Ναι. Και τι μου λες εσύ τώρα. Οι αστυνομικοί, όπως όλες τις δουλειές, ναι, για να μην παρεξηγηθώ, οι δικηγόροι, οι ταξιτζίδες, οι λαϊκαζίδες, οι εργοστασιάρχες, είναι όλοι καλοί. Ναι. Είναι όλοι καλοί. Όχι. Μπράβο. Λοιπόν, θα δει έναν που ανάβει ένα πυρσό ή ένα καπνογόνο τέλος πάντων και το πετάει, ναι, δεν θα πάει να πιάσει τον πιτσιρίκο αυτόν που το πετάει. Ποιον? Θα πάει να πιάσει εμένα. Γιατί? Δεν καταλαβαίνεις τους λόγους. Γιατί, πες μου. Ναι, γιατί είναι παοξής. Ή γιατί με αντιπαθεί, ή γιατί δεν του αρέσει η φάτσα μου. Ο αστυνόμος. Ή... είναι παόξης. Βεβαίως, κατάλαβες, γιατί το ξεκαθαρίζω. Δηλαδή το σώμα του Ηρακλή δεν έχει αστυνομικούς Ηρακλήδης. Εσύ καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Ναι. Δεν το πάω στον Ηρακλή. Α, έπιασες γκόμενα εσύ τη γυναίκα του αστυνομικού, σε είδε στο γήπεδο και σε έκανε. Το ίδιο πράγμα μπορεί να κάνει λοιπόν, και στον άλλο. Να πάρει με τη γυναίκα του αστυνομικού και να τον πιάσει το να πούμε και να του πετάξει ένα φακελάκι ναρκωτικά μες στα μάξι και να το συλλάβει να τον πάρουν σαν έμπορο ναρκωτικών και να το συλλάβουν και το βάλουν 25 χρόνια μέσα. Είσαι τρολόγια δέσιμο. Παράβρον επιστήμων. Μπορώ να μιλήσω. Σε μένα κύριε Ραπτόπουλο, αυτό που λέτε έχει συνέβη με πασίγνωστο ιό δικηγόρο της Θεσσαλονίκης να προσπαθήσει να μου κάνει αυτό το πράγμα, διότι είχε μια γκόμενα που εγώ δεν ήξερα ότι ήταν γκόμενά του. Αυτός τρελάθηκε, την πήρα ένα βράδυ από ένα μαγαζί και πήγε να μου κάνει αυτό το πράγμα. Και ευτυχώς εγώ ήμουν από μια και είμαι από μια πολύ γερή οικογένεια, κύριε Ραπτόπουλο, όπως ξέρετε, και μπόρεσε και, όχι μπόρεσε, αποκαλύφθηκε την ίδια μέρα και έκανε τεμενάδες. Μη σας φαίνονται περίεργα αυτά τα πράγματα, κύριε Ραπτόπουλε, στο κράτος που ζούμε. Μάλιστα. Καταλάβατε. Τέλος, τελείως. Ένα δευτερόλεπτο, δεν τελείωσα τρία λεπτά. Έχω χρονόμετρο μπροστά μου. Μάλιστα. Επειδή λοιπόν αγγίζετε σοβαρά θέματα, καλύτερα ψάξτε τα πρώτα
και μετά θα το συζητήσουμε. Να είσαι καλά. Όπως για τον κύριο Σαββίδη, δεν είπατε εσείς κύριε Ραπτόπουλε. Εγώ είπα πάλι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Προγνωστικό θεωρεί άλλο που μπορούμε να πάρουμε μέσα στο διαγωνισμό για το βιβλίο. Δεν διαθέτω τηλέφωνο. Κατερίνα, δεν έχω κάποιο άλλο τρόπο, συγγνώμη. Γρηγόρη και Κωστή, καλησπέρα. Τι προτιμάτε σε μια ομάδα, ένα δεκάρι και να πετάει φωτιές ή δύο εξτρέμ που να μαμάνε και να δέρουνε? Στην περίπτωση του κυρίου του Ολυμπιακού, τα εξτρέμ σώνουν το δεκάρι. Τα εξτρέμ, το δεκάρι το ανεβάζουν. Ο Μανώλης λέει: μην πιάνει τον στο Λίβερπουλ, κλείσει το αυτό, Μαρέ Γρηγόρη. Λέει: σήμερα πάμε για διπλό στο Καζάν, θα τη φας, λέει και αυτή, ναι. Μάλιστα. Παρακαλώ. Έχουν εμπιστοσύνη. Τελικά ο μάστορας του ραπ είναι η γυναίκα του, λέει, και προς τιμήν του. Τώρα σε πάω πιο πολύ, Κώστα, στους έξω λιοντάρι και στην οικογένεια υπό της. Εμείς έχουμε πει, και εγώ και ο Κωστής, ότι στο σπίτι μας έχουμε τελευταία λέξη. Μάλιστα. Λοιπόν. Κόκκινη heavy metal προκαλεί νεύρα και θυμό και μετά από συναυλίες του κύριου γίνονται φασαρίες. Αυτά δεν είναι καλό να γίνονται, άρα είναι του διαβόλου. Γι' αυτό η Εκκλησία λέει ότι δεν είναι καλό να την ακούμε. Τους παπαροκάδες τους έβγαλε. Πού τα διάβασες, ρε? Τους παπαροκάδες τους έβγαλε από την θρησκεία πάνω, να πούμε. Ράπο Ιντέγε, μια χαρά ήταν, είσαι λάθος, λέει ο Γιώργος. Εμένα ο Ιντέγε και ο, πώς το λέω, ο Φουρτούνης. Ματσάκι για απόψε ζητάνε. Παιδιά, ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού ήταν ο Κασάμι με διαφορά. Πάμε. Όταν με ανεβάσουν στο www.metrosport.gr θα με διαβάσετε τι προτείνω για σήμερα. Μου ζητήσαν να μην τα λέω. Κόκκινες Ελλάδος δεν τη θέλουν την κάρτα αυτή που θέλουν να κάνουν μανούρα μέσα στο κήπεδο. Μα, εγώ δεν είπα τι θέλουν. Κόκκινε. Πάμε. Εγώ θέλω να βγει κάποιος και να πει αν φύγουν οι οργανωμένοι από το γήπεδο, αν θα έχει τη ομάδα του ζημιά. Πάμε επόμενη γραμμή. Και να βγουν και Αργιανοί να μας το πούνε. Πάμε, έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Τι κάνετε? Όνειρα. Ο Νίκος από Αθήνα Εκτζής. Γεια σου Νίκο. Σας πήρα επειδή λέγατε για τους φιλάθλους και πώς θα, αν τους θέλουν οι πρόεδροι και οι ομάδες, τους οργανωμένους. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τους οργανωμένους. Πλά πάω στο γήπεδο, βλέπω την παλή. Είσαι ΑΕΚ. Ναι. Διαλύεται η Original. Έχεις κανένα πρόβλημα? Κοίτα να σου πω, γι' αυτό σε πήρα. Ναι. Πήγα χθες στο γήπεδο, ναι, παίζαμε μπάσκετ, ναι, και ήταν η Original απ' έξω. Μέχρι να μπει, ναι, τι ύπνος μας είχε πιάσει, δεν μπορείς να φανταστείς. Πιστεύω χρειάζονται να είναι μέσα στο γήπεδο, να φωνάζουν, γιατί και γι' αυτό πάμε και στο γήπεδο, να έχει και λίγο ρυθμό, λίγο φασαρία, γιατί χρειάζονται. Τώρα, για την κάρτα φιλάθλου, εγώ υπέρ είμαι, γιατί δεν έχω κάτι να κρύψω, αλλά πιστεύω ότι χρειάζονται και οργανωμένοι μέσα στο γήπεδο. Τώρα, άλλο ρωτάω. Εάν λείψουν, ναι, οι οργανωμένοι από τις ομάδες, οι ομάδες θα χάσουν κάτι? Πιο πολύ θα χάσουν ή θα κερδίσουν? Απλό είναι το ερώτημα. Δεν ξέρω. Έγινε φίλε. Δεν ξέρω. Φιλιά, να είσαι καλά. Δεν ξέρει. Ωραία. Εντάξει, δεν το έχει ψάξει ακόμα. Δηλαδή ο Χρυσαγίδης που δεν ψήφισε αυτός, αλλά οι άλλοι που δεν ξέρουν ποιο ψηφίζουν, χαφιές αστυνομίας, τα ψήφισε. Τι είναι ο αρχηγός, το ξέρει? Εννοείται ότι από όλων έβγαλε πρώτος ανακοίνωση ως μνήσιο παιδί των Βοντίων. Ρε εξωγήινε, άμα θέλω να πάω να δω την ομάδα μου, γιατί πρέπει να είμαι ασφαλισμένος ώστε να έχω άμκα, έτσι ώστε να έχω κάρτα φιλάθλου, λέει ο Μπακαγιώκος 7. Ρωτάει, δικαίωμά του να ρωτάει, το διαβάζουμε. Ωραία είναι να έχεις πολιτισμό μέσα στα γήπεδα και έξω να ψάχνουν σκουπίδια να φάνε, να μην έχεις θέρμανση και αστέγους. Ζήτω ο πολιτισμός. Βρεούστ. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα κλείσουμε τα γήπεδα επειδή υπάρχουν άστεγοι. Παρακαλώ. Όχι, δεν γίνεται. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Έλα ρε, κοίταξε να δεις. Ένα λεπτό. Ένα. Θα ρωτήσω αυτό να δίπλα σου, να πούμε τον κόκκινο. Ναι. Γιατί με κόβεις ρε? Ποιος έκοψε ρε? Ούτε ένα λεπτό δεν μίλησα. Με δουλεύεις μου. Και με κόβετε ρε. Δεν θέλετε να ακούτε, δεν θέλετε να βγαίνουμε. Τι θέλετε ρε? Πες μας να ξέρουμε ρε χέστε. Άντε στήλτονα ρε. Άντε ρε σαν έχουμε. Μιλάς τρία λεπτά, τελειώνει, βγαίνεις και μας βγαίνεις και από πάνω. Δεν πάτε καλά μερικοί. Μην αγριά. Ναι. Ναι φίλε, μην αγριά. Πάρα. Έλα φίλε. Λοιπόν, ο Φίλης είναι στημένος και οι δηλώσεις είναι στημένες, εντάξει. Γιατί είναι εντάξει φίλε, τι είναι? Όχι είναι εντάξει, είναι στημένες για να περάσουν άλλα πράγματα από κάτω. Ποια πράγματα? Τώρα αυτό ψάξω, είναι άλλη συζήτηση. Δεν μπορώ να το ψάξω, πες με εσύ να μάθω. Όχι. Δεν είναι τώρα συζήτηση αυτή. Άλλο θέλω να σε πάρω. Η κάρτα επίσης του φιλάθλου είναι προθέρμανση. Προθέρμανση για να πας μετά στις πιστωτικές κάρτες, να σου διώξουν το χρήμα από τα χέρια κτλ.
να αρχίσει να οικειοποιήσει την ιστορία της κάρτας και του φακελώματος. Λοιπόν, το φακέλωμά σου το έχεις κάνει εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι τωρινό. Έτσι, από τις εταιρείες που έχεις δώσει τα στοιχεία σου για τα τηλέφωνα, από τα σούπερ μάρκετ που ψωνίζεις. Οπότε, από τι φοβάσαι τώρα? Δεν φοβάται, δεν σου λέω ότι είναι θέμα φόβου αυτό. Ο Γκαϊλές, πάει στους οργανωμένους. Δεν μ' άκουσες. Είναι Γκαϊλές... προθέρμανση για να δεχθείς την κάρτα. Την αυριανή κάρτα που έχει να κάνει με το χρήμα καθαρά. Φίλε, φίλε, μισό λεπτό. Κατάλαβες ότι την κάρτα αυτή μας την επιβάλλαν, την έχεις ήδη στα χέρια σου? Δεν κάρτα αφήσεις... Ναι, ότι κάρτα... δεν έχεις κάρτα χρεωστική. Εννοείται. Μπορεί να κάνεις κάτι διαφορετικό, να κινηθείς διαφορετικά? Όχι. Μπορεί να πάρεις αμάξι. Όχι, 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 το κατάλαβες το παιχνίδι. Το παιχνίδι. Άκου, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Κάτι σας φώναζε ο κόκκινος το καλοκαίρι. Οπα. Στο ναι και στο όχι, και σου λέω το. Ή θα γίνει βία ή χαλαρά αυτό που έχουν σκοπό να κάνουν. Είδες ότι το ναι το έκαναν όχι και τώρα προχωράει. Λοιπόν, η κάρτα αυτό εδώ βγήκανε με τα Capital Controls 2,5 εκατομμύρια κάρτες. Έμαθε και η γιαγιά του Κωστή και η γιαγιά μου που δεν ζούνε, αν ζούσανε, οι αντίστοιχες γιαγιάδες, να πηγαίνουν στο ATM, στο ATM, να βγάλουν λεφτά, να κάνουν συναλλαγές, να κάνουν χιλιαδιό. Μην την ψάχνετε. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Πώς κάνετε έτσι για τα λεφτά, μωρέ? Όχι, Κωστάκη, άκουσε με να σου πω. Πώς κάνετε έτσι για τα λεφτά, μωρέ? Κώστα, ναι. Όταν δεν θα έχεις καρτονομίσματα στην τσέπη, ναι. Γιατί θα τα έχουν καταργήσει. Θα έχω ψυχολογικό. Ναι. Όχι, θα έχει ψυχολογικό. Αλλά... δεν θα έχει καρτονομίσματα στην τσέπη. Ναι. Τότε θα σε ελέγχουν ολοκληρωτικά. Ναι. Εντάξει. Θα βλέπουν από πού είσαι, τι τρως, τι ψωνίζεις, τι δεν κάνεις, τι πληρώνεις. Από το τι ρεύμα καίς μέχρι το τι είναι τώρα που το βλέπουν. Τώρα. Ναι. Τώρα μπορείς, Κωστάκη, επειδή έχεις χαρτί ακόμα στην τσέπη σου. Εντάξει. Να πάει να πάρεις και κάτι το οποίο δεν θα το δουν. Μες. Αύριο θα βλέπουν ακόμα και την ασπιρίνη που παίρνεις. Δηλαδή και άμα δουν τι θα γίνει, ρε φίλε, τι θα με κάνουν. Τι θα γίνει, ναι. Θα σου πω τι θα γίνει. Γιατί, πρόσεξε, τα βλέπεις λίγο κοντόφθαλμα. Για πες μας που τα βλέπεις, εξόφθαλμα. Τα κοντόφθαλμα πλεονεκτήματα και προτερήματα της κάρτας είναι να μην φοροδιαφεύγεις. Να μην ας θες να φοροδιαφεύγεις. Λοιπόν, πρόσεξε, όχι. Να μην έχουμε χρήματα. Και τότε τι φοβάσαι? Άκουσε μας, το αύριο μεθαύριο ξέρεις ποιος θα είναι. Ποιος? Όταν λοιπόν δεν θα υπάρχει χρήμα, ναι. Έτσι, και θα είναι όλα σε μια περασμένα μέσα σε μια κάρτα, ναι, ναι. Θα βγαίνει ο αντίστοιχος νόμος και θα λέει: ο Κωστάκης που τα παίρνει από το Μετρόπολης και είναι οικονομημένος, ναι, ναι. Θα βγάλω ένα νόμο και θα λέει: ο Κωστάκης λοιπόν που είναι οικονομημένος, γιατί βλέπω όλα τα λεφτά του πλέον, ναι, ναι, ναι. Θα του λέει: θα σε φορολογήσω με 30%. Φίλε μου, ξεπεράσαμε κατά πολύ την ώρα. Ναι, άρα, δηλαδή, φτάνει. Αν θέλετε να αποσύρει το παλιό στο αυτοκίνητο συμπέραματα μετά. Το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα και αν κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ ριστάκι με τετά, αφή Κωνσταντίνη τηλεφωνείτε τώρα στο 18133. Άρα ο Γκαϊλές σου να κλέβει το κράτος, να μην μας φορολογούν. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για λίγο ακόμη. Αλφαμι 1 κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54344. Αλφαμι 2 κενό βιβλίο ονοματεπώνυμο στο 54344. Να κάνω μια ερώτηση. Αν διαβάζω το χορηγό, πες το. Και μου λες, αν έπαιζε Άρης Ηρακλής και είχε τη διαιτησία του Ηρακλής αυτή που είχε η Καλαμαριά, θα μου γκρίζε σαν το βόδι. Το είπα, έτσι ξεκίνησα. Πώς το πες? Έτσι ξεκίνησα, ότι υπάρχουν πολλά παράπονα από τον Απόλλωνα Καλαμαριά. Αυτό θα έλεγε για να έπαιζε ο Ηρακλής. Ναι, αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, αν παίξει ο Ηρακλής με τον Ολυμπιακό τώρα και έχει την διαιτησία που είχε. Θα όπως... ήταν παράλογο να μην έχει. Ρε, επαναλαμβάνω. Περιμένω τη Δευτέρα, αν ο Ηρακλής έχει 5 σφυρίγματα άσχημα και 2 γκολ κάλπικα, να έχει την ίδια. Okay. Καλά. Δεν παίρνει να αρχίσει να κλαις. Όπως πέρασε την Καλαμαριά, πάει και ναι, πέρασε ναι. Και την Ομαδούλα. Εσύ είπες ότι εγώ είπα κάτι, εσύ δεν είπες τίποτα. Είπες. Ναι. Συσκίστη. Μονοκατοικία, πολυκατοικία, εξωτερικό διάρρη, τριάρη, υπάρχουν πολλά διαφορετικά σπίτια, αλλά μία είναι η λύση για την επικοινωνία σου. Η Vodafone ενσωματώνει την Ελλάδα online και φαίνεται το Vodafone Home μια νέα μοναδική εμπειρία σταθερής και ίντερνετ για κάθε σπίτι με νέες δυνατότητες και υπηρεσίες. Συνδυάσε κινητό με Vodafone σταθερό και ίντερνετ Vodafone Home για να απολαμβάνεις δωρεάν προσωπική εξυπηρέτηση για ό,τι χρειάζεσαι για κινητό και σταθερό και δωρεάν ρεζέρβα επικοινωνίας για να μην ξεμείνεις ποτέ από επικοινωνία στο σπίτι, ό,τι και αν συμβεί. Μπείτε τώρα στο vodafone.gr/home και μάθετε περισσότερα για το Vodafone Home και τις νέες δωρεάν υπηρεσίες οι οποίες πολύ απλά θα συναρπάζουν. Πάμε. Πάμε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καταρχήν περιμένω 22 λεπτά παράδειγμα. Το συνεχίζουμε. Θες να ακούσεις λοιπόν αυτό που λέγεται την κάρτα φιλάθλου.
Όχι. Θέλω να ακούσω. Έλα να σου πω εγώ τι ενοχλεί. Θέλω να ακούσω. Θέλω να ακούσω. Αν λείψει εσύ από το γήπεδο, τι θα πάρει ο Ηρακλής. Να εμπεδώσει. Άκου, άκου. Στο πρωτάθλημα τη Super League. Με το League να γελάει και ο κόσμο. Με το να αλλάζουν αποφάσει μεσούση τη περίοδου. Με το να υπάρχουν προεδροί του οποίου προαποκαλούσαν λόρδου και βαρόνου. Έτσι. Με το να εμφανίζονται με δεξιά και τον Παντρός και το αυτό, αυτό γινόταν στην Ελλάδα. Έχουν δεχτεί να μπαίνει ο κάθε ένας, να χρεώνει τις ομάδες και στο τέλος να μην τους στέλνουν το λογαριασμό. Έχουν πάρει επίσης ότι ο πρώτος πρέπει να τα παίρνει όλα και, και οι υπόλοιποι να παίρνουν αυτά, αλλά να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός. Κατάλαβες? Ενώ υπάρχει το πρωτάθλημα της Premier League που είναι ακριβώς το αντίθετο. Πάντα το θεωρήσουμε ότι υποτίθεται ότι είναι το καλύτερο στον κόσμο και ότι άλλοι, όλοι δεν είναι άμπαλοι και μισοί έμπαλοι, έτσι. Και το βλέπουν ότι είναι το πιο ακριβό δίκαιο, ας πούμε, για να μπορούν όλες οι ομάδες να έχουν μια αξιοπρεπή πορεία. Τα λεφτά τα παίρνω τελευταίος. Anyway, καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Καπιταλισμό έχουμε, ρε φίλε. Έτσι λοιπόν, άκου, άκου, φιλαράκι μου, άκου, άκου, άκου. Όταν λοιπόν πάνε να χτυπήσουν και καλά το οπαδικό κίνημα. Και εγώ δεν με ενδιαφέρει για τα οπαδικά κινήματα άλλων, αλλά εγώ θα μιλήσω για το δικό μου το οπαδικό κίνημα. Το οποίο το δικό μου οπαδικό κίνημα έχει κυνηγηθεί όσο κανένα άλλο, έτσι. Γιατί σε κάποιες άλλες ομάδες έχουν ακουστεί πολύ χειρότερα οι πράγματα. Και έχουν περισσότερες συλλήψεις από αυτούς που βρήκαν τα κρόταλα, τα πιστόλια, εκεί πέρα είχαν εξοπλιστεί τα παιδιά, είχαν πάρει και, για, και κάτι ρουκέτες από το δεύτερο παγκόσμιο και δεν τα βρήκαν εκεί μέσα. Πιο λίγες συλλήψεις είχαν αυτές οι ομάδες. Το καταλαβαίνεις αυτό που λέει. Και επειδή εσύ τον Ηρακλή το θεωρείς, να μωρέ ο Ηρακλής, να καλή ομάδα μου, συμπαθητικός, να θυμάσαι τώρα το Χατζηπαλαγή. Δεν πάει έτσι πλέον, φιλαράκι, το πράγμα. Και αφού θα σώσουν πρώτα το τι γίνεται πάνω στα κεφάλια, θα ξεβρωμίσουν το τι έχει γίνει με τη μέρα παιχνίδια. Και θα γυρίσει πίσω η απόφαση για να ξαναπαίξει ο Ηρακλή. Με εκείνο το αφημί, αφού το θέλεις έτσι, πιο μαγκίστικα. Εγώ θα σου πω και μια πιο τρελή πρόταση. Αλλά με αποζημιώσει για τα 4 χρόνια που εγώ έχω καταστραφεί, που είναι τα πενταπλάσια από αυτά που χρωστάω. Έτσι. Και μου δώσουν και 100 εκατομμύρια. Πάνω να ξεκινήσω έτσι το πρωτάθλημα. Για όσους θέλουν να λένε για το αφημί και για τις αποφάσεις που αλλάξανε. Εντάξει. Γενικότερα πρέπει να καταλάβετε λιγάκι ότι τα μοναδικά θύματα γενικότερα στις ομάδες είναι αυτοί που κάποτε τα χαρτζηλικόλανε και τα βάζανε μέσα για να πάνε να το λένε αυτοί είναι οι οπαδοί μου επιστήμονες, παύλα, φύλλα 4, βάρα 13 και όποιο θέλεις έτσι, τους πληρώνα και τους βάζα και security στα γήπεδα και τους δίνα και δουλειές και δήμαρχοι ανοίγανε τις πόρτες σε κάτι αριανούς για να μπουν μέσα σε κάτι δήμους, που θες να τα μιλάμε έτσι τα γράμματα Ραπτόπουλε. Τα πεις ρε φίλε, αυτό περιμένω. Έτσι είναι φιλαράκι μου, εγώ δεν λέω όχι, άκουσα με, εγώ δεν λέω όχι. Αλλά αυτό το πράγμα στον Ηρακλή δεν υπήρχε και δεν υπάρχει. Γι' αυτό εγώ σου λέω ότι το μοναδικό υγιές. Και λες, θα σου δώσω και μια πρόβλεψη να το θυμάσαι. Ολυμπιακός Ηρακλής. Κατανοητό. Ολυμπιακός Ηρακλής. Άκου, άκου. Ναι. Ολυμπιακός Ηρακλής πρόβλεψη. 0-1 τελικό και θα κάνω αυτό που δεν μπορεί να κάνει καμία άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Να σε καλά. Να σταθεί και να του κάνει διπλό με το Βέλγιο. Καληνύχτα. Τον επόμενο, παρακαλώ. Έλα λέει Γρηγόρη, καλησπέρα, αμάξια. Τι μπορώ να κάνω εσύ Βασίλη? Ποιος είναι ο Βασίλης? Από τη Γερμανία. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις Γρηγόρη, απλά με κάνει εντύπωση. Έχεις έρθει και έχεις έρθει και εδώ. Έχεις έρθει και εδώ, είδε. Τι θέλει μωρέ, τι θέλει. Όχι, λέει εσύ, είναι ασύλληπτο αυτό, λέει πώς γίνεται οι ίδιοι και οι ίδιοι. Το λέω, ο άλλος έπιασε 2 φορές τη Γερμανία. Την ώρα που χτυπάνε οι γραμμές αφέρτα από κάτω. Δηλαδή, σας λέω ένα πράγμα. Είναι ασύλληπτο. Μην το κάνεις θέμα τώρα. Εγώ σου είπα έτσι. Όχι, μου το είπες και επειδή πολύ. Λέω όποιος θέλει, έρχεται εδώ και λέει. Ελά ρε παιδιά, με έχετε ζαλίσει, με τα πρίξατε. Τελείωνε ρε φίλε. Τελείωνε. Τελείωνε, άπραγο. Λοιπόν, με το ΆΜΚΑ, γιατί έχουν καέλε με το ΆΜΚΑ. Εδώ έχουμε ΆΜΚΑ εδώ και 50 χρόνια. Είναι αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης. Με αυτό σε βρίσκουν όλοι και τους βρίσκεις όλους. Κατάλαβα. Έτσι κι αλλιώς το τελικό είναι να έχουμε όλοι ένα τρίψο εγκέφαλο. Εκτός από την πλήση εγκεφάλου που μας κάνουν κάθε μέρα. Τι στεναχωριούνται όλοι. Εκεί θα καταλήξει το θέμα. Πάμε παρακάτω. Για τους οργανωμένους ρε αυτό που να θα απαντήσω. Όπως είναι στην Ελλάδα οργανωμένοι, εάν τους διώξεις από το λιτό, μάλλον καλό θα κάνεις. Και όχι κακό. Ακούς. Λέω για τις ομάδες τους. Το καταλαβαίνεις. Ναι, για τις ομάδες. Λέω για μένα και για τον κόσμο. Δεν με νοιάζει. Για την ομάδα του. Όχι για σένα και τον κόσμο. Εμένα καλό με κάνει οργανωμένο. Γιατί προφανώς θα πάνε,
θα πάει άλλο κόσμο στο γήπεδο. Αυτή η οργανωμένη περισσότερο από μόνο κακό κάνουν στι ομάδε. Μάλιστα. Στην ουσία. Τι είναι από ποιοι είναι αυτοί που είναι οργανωμένοι και καταλαβαίνουν γιατί πρέπει να είναι οργανωμένοι. Άλλοι είναι στον κόσμο του, στην κοσμάρα του. Δηλαδή για καλό κάνουν. Κοίταξε, άσε τώρα τον πρόλογο για τη σφαγή τη Άρσεναλ, θα μα πει τίποτα. Για τη σφαγή τη Άρσεναλ, εγώ πληρώθηκα, το είπα κιόλα. Βρε, δεν μα μέτρησε τον γκολ τώρα στο 1-1 του Οζίλ εκεί. Ανακάλυψε χέρι, γάβρε τη Γερμανία. Έχει το θράσο και λε τι πληρώθηκα. Την αφήσαμε να κερδίσει. Μπα και φέρω Ολυμπιακό καναχή για να περάσει Άρσεναλ. Αφού είδαμε ότι δεν πάρε 4 να πούμε να χάσει. Και πού σε 23 Νοεμβρίου πάω να δω τη σφαγή του Ολυμπιακού. Θα είμαι μέσα στην Αθήνα. Όπως και 10 Δεκεμβρίου θα είμαι στο Ντόρτμουντ να δω τον ΠΑΟΚ. Ναι. Μ' ακούς? Καλοπερνάς ρε φίλε. Μια χαρά περνάς. Από ταξίδι σε ταξίδι. Μια χαρά. Χεσμένο στον Τάλινο σε βλέπω. Μια χαρά. Επόμενη γραμμή, ναι. Ορίστε. Παιδιά, καλησπέρα. Ακούγομαι. Έλα, φίλε, ναι. Έλα. Λίγο για τους οπαδούς. Τα ξέρετε καλύτερα από όλους. Και ο Κωστάκης περισσότερο. Ξέρετε ότι οι οπαδοί δεν κάνουν καλό στην ομάδα. Στην Τούμπα έχω πάει πολλές φορές, έχω μπει τζάμπα. Έχω πάει στη Θύρα 10, Καφτατσόγλιο, έχω μπει τζάμπα. Παλιότερα Super 3, τα ίδια. Με ρογαματάκι ήταν όλοι. Τα ξέρετε πολύ καλύτερα εδώ και χρόνια. Και απορώ, εγώ παράδειγμα σκάρα άμα ήμουν Ιβάν Σαββίδες, κάμερες παντού, ξέρετε ότι αυτοί που πάνε στο γήπεδο το περίπου 10% είναι οπαδοί και το 90% είναι φιλάθλοι. Από τους φιλάθλους πάνε ένα 20-30%. Άμα διώξουν όλους τους οπαδούς θα, και πάνε οι μισοί φιλάθλοι θα γεμίσουν όλα τα γήπεδα. Είναι τόσο πόσοι να πάνε, πόσοι φιλάθλοι? Οι μισοί φιλάθλοι να πάνε. Το εν, ομάδα, το εν. Το εν πεντηκοστό να πάει των φιλάθλων θα είναι τίγκα όλα τα γήπεδα. Συμφωνώ και ο λόγος που δεν πάνε είναι για... Μήπως το πρόβλημα ξεκινάει όμως επειδή είσαι λίγο άδικος, γιατί σωστά μιλάς, αλλά είσαι άδικος το εξής. Μήπως για σειρά ετών ήτανε στρατή τους οποίους εκμεταλλευόταν οι πρόεδροι και οι μεγαλομέτρικοι των ομάδων. Φυσικά, και συμβαίνει ακόμα και τώρα, εσύ, φυσικά. Γιατί εγώ να κατηγορήσω τον τελευταίο σε εισαγωγικά της αλυσίδας και να μου φταίει ο οργανωμένος και να μην μου φταίει ο αρχιμάγκας, ο αρχιευνοούμενος, ο οποίος τον εκμεταλλεύεται για 3.60. Έτσι συμβαίνει. Καταλαβες, δηλαδή να την πω στο παλικαράκι που είναι συνδεσμοί της, όταν αυτός είναι στρατιώτης στην υπηρεσία του μεγάλου αφεντικού. Όχι ρε φίλε. Το ζήτησε, συγγνώμη, κόκκινε. Ζήτησε κανέναν τον άλλο να πάει υπάλληλος. Όχι ρε, και εκεί βαθμίδες έχουν. Υπάρχουν στρατιώτες, δεκανείς, λοχίες, συνταγματάρχες και εκεί και στο οργανωμένο υπάρχουν. Δεν τα ξέρεις. Και σου είπα και το πιο ενοχλητικό από όλα, το πιο ενοχλητικό για τον Γρηγόρη, και το λέω επί σειρά ετών, δεν είναι όλα αυτά, όχι. Οι έμποροι ναρκωτικών είναι το πρόβλημα. Για μένα το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι όχι στους συνδέσμους πηγαίνουν οι έμποροι ναρκωτικών. Εκμεταλλεύονται αυτά τα παιδάκια για την τρέλα τους και πουλάνε ναρκωτικά. Και φεύγουν άδικα για τζάμπα αυτά τα παιδάκια. Κατάλαβες τι γίνεται? Και αυτά τα κοπρόσκυλα της κοινωνίας κολομάνε. Εντάξει. Πάντως όπως και να έχει, το ξέρετε ότι και οι ίδιοι οπαδοί, κάποιοι, προσπαθούν και τρέχουν, πουλάνε τζαμπάκια για το μερογάματο. Πήγε μόνο αυτό, όπως έχετε πει, ο τρόπος να μην πέφτει καρφίτσα, υπάρχουν τρόποι. Όπως έχει πει και ο Ραντόπουλος. Πηγαίνεις, κάνεις ένα άτομο στην καρφίτσα. Λίγο χαρτζηλικάκι και τελειώνει το ρίσκο. Αλλά υπάρχει και άλλη μέρα. Κάμερες παντού, θέση. Και εγώ ρε εσύ που έχω τρία παιδιά, θέλω να πάω στο γήπεδο με τα παιδιά μου και δεν πάω μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο. Γιατί ρε φίλε, απαγορεύεται να πάω εγώ με σένα που υποστηρίζουμε διαφορετική ομάδα και να φοβόμαστε γιατί υποστηρίζει διαφορετική ομάδα? Δεν υπάρχει αυτό. Γιατί δεν υπάρχει? Για τον Γρηγόρη δεν υπάρχει. Ναι, τι καλός άνθρωπος ο Γρηγόρης. Δεν είναι καλός άνθρωπος ο Γρηγόρης. Έχει μια δική του λογική. Να πας να προσευχηθείς με τον μουσουλμάνο σε δύο διαφορετικές εκκλησίες σε μια αυλή. Να δω πόσο καλός άνθρωπος είναι. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Ας προσευχηθεί αμέσως. Σημασία έχει να προσευχηθείς, όχι πού θα προσευχηθείς. Καλά, καλά. Κατάλαβες. Πάμε. Μάλιστα. Επειδή όλα τα ξέρεις, αλλά τόσο κόβει το μυαλό σου. Το δικό σου το μυαλό δεν κόβει. Ο παδέ. Τρεις τελευταίοι. Πάμε. Επειδή το λέει αυτό. Πάμε, φίλε. Ο παδός τώρα. Ναι. Ελαράπ. Από Καρόλου Κολυδρού. Τι είναι, βλάχο. Λοιπόν, άκου τα γάρι. Άκου φαλακρό τα γάρι λίγο. Καταρχήν, οι οπαδοί του Ηρακλή είναι πιο κυνηγημένοι από όλους, εκατοντάδες συλλήψεις. Πόσες φορές φτάναν μέχρι το γήπεδο και διώχναν τα πούλμαν πίσω.
ό,τι και να πείτε είναι λίγο. Επιπλέον προσωπική μου άποψη είναι ότι άμα δεν υπήρχε αυτόνομη θύρα 10 στον Ηρακλή, ακόμα ο Ηρακλής θα ήταν στη Β' και στη Γ' εθνική. Άμα δεν ήταν ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Και αυτός, ναι, και αυτός έχει. Που συγχωρέθηκε. Ο Παπαθανασάκης και παίζει ένα μικρό ρόλο που ανέβηκες. Όλοι βάλανε το χέρι. Ο Παπαθανασάκης γιατί ήρθε όμως, επειδή είδε τον τεράστιο λαό και το παδικό κίνημα της αυτόνομης θύρα 10. Επιπλέον, ο σύνδεσμος αυτός που είναι ο μεγαλύτερος στην πόλη και δεν ξέρω και παράξω, στηρίζει το τμήμα του ράγκμπι. Μόνος του να λέγονται αυτά. Υπάρχει ολόκληρο τμήμα χάρη σε αυτό το σύνδεσμο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ωραία, κλείσε και ράγκμπι. Ωραία. Και πόσα άλλα που δεν τα γνωρίζουν πολύ. Αφήστε να τα γνωρίζουμε εμείς. Και να μην λένε να βγαίνουν και να λένε όλοι που κάθονται στους καναπές σπιτιού φταίνει ο παδί και φταίνει ο παδί. Τώρα, αυτό είναι ένα κεφάλαιο. Για τον Ατρόμητο δεν σε πήρα να σου πω τίποτα. Έχει τον Τζόρνταν εκεί το βλάχο, δεν μπορώ να παίρνω. Αν έχει αυτό το βλάχο, δεν μπορώ και απορώ γιατί τον έχει. Εσύ από το Παρίσι. Εσύ χάνει με αυτόν. Δεν τον ακούω κανένα. Είναι αιρεστικό, εμετικό τέλος πάντων. Fair play κάναμε στο 2-0 γιατί σεβόμαστε και τα παιδιά από τη Φενταγίν. Γιατί είναι καλά τα λάνια αυτά. 2-0 και τέλος. Εσείς είπατε fair play, οπαδοί. Λοιπόν, άκου τώρα. Κάνατε και τον προπονητή. Δηλαδή. Στην ουσία, επειδή σέβονται αυτόν τον άνθρωπο τον Σαββίδη, ξεκίνησε από χτες. 25 πόντους στο κεφάλι στο μπάσκετ. Και συνεχίζεται σήμερα με την τεσσάρα. Αυτό να πει ότι στην πατρίδα του τον σέβονται και ότι τον ξέρουν όλοι. 25 πόντους χθες στο μπάσκετ, 4 σήμερα στην μπάλα. Bye. Κατά άλλα μετράει στη Ρωσία ο Σαββίδης. Bye. Επόμενος. Έλα. Επόμενος. Καλησπέρα σας. Γεια σου. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Ναι. Η γνώμη μου λοιπόν Κώστα είναι ότι δεν θα έπρεπε να είναι ανήσυχοι οργανωμένοι οπαδοί για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου. Θα έπρεπε να είναι ανήσυχοι οι ανοργάνωτοι. Οι ανοργάνωτοι. Και εξηγούμε αμέσως. Εσύ μεγάλωσες σε μια κοινωνία που το νόημα της ιδιωτικότητας υπήρχε και ήταν σεβαστό από όλους. Και όταν δεν ήτανε, τη χαρακτηρίζαμε χούντα. Το παιδί σου θα μεγαλώσει σε μια κοινωνία στην οποία η λέξη ιδιωτικότητα, δηλαδή τι θέλω να κρατήσω για τον εαυτό μου, τι αφορά εμένα και δεν το κοινολογώ και δεν το κάνω καμπάνια, ποια είναι τα ιατρικά προβλήματα που έχω, ποια είναι η συμπεριφορά μου σε έναν μαζικό χώρο όταν η ομάδα μου αδικείται, πώς αντιδρώ, ποια είναι τα ψυχολογικά μου προβλήματα, τι είδους χάπια καταναλώνω, τι είδους άλλα προβλήματα υγείας έχω, ποιες είναι οι καταναλωτικές μου συνήθειες, ποια είναι η μουσική που προτιμώ, ποια είναι όλα αυτά λοιπόν. Με ένα χτύπημα ενός κουμπιού θα έχει πρόσβαση μεταξύ άλλων και ο εργοδότης του. Αν αυτή η κοινωνία είναι μια κοινωνία στην οποία θέλουμε να ζήσουν τα παιδιά μας, μπορούμε τέτοιου είδους ζητήματα να τα αντιμετωπίζουμε με την ελαφρότητα αυτήν που μόλις άκουσα προηγουμένως. Αν δεν είναι, έχουμε αργήσει να αντιδράσουμε. Δεν είναι δυνατόν να στείλεις ένα σύστημα με offshore, να νομοθετείς για τα μονοπόλια να μην πληρώνουν τίποτα και μετά να λες για να καταπολεμήσω τη φοροδιαφυγή θα βάλω κάρτα. Προφανώς και δεν είναι ο λόγος η καταπολέμηση της βίας. Σύφινε, αυτή η κάρτα του φιλάθλου. Είναι λίγος χρόνος, συγγνώμη, να σε καλά. Παιδιά, καλησπέρα. Δεν έχω πετάξει ούτε χαλίκι, δεν έχω καπνίσει ποτέ τσιγάρο. Είμαι επαγγελματία μπασκετμπολίστα, είμαι αριανάρα. Όμως δεν άξα να πατήσω ποτέ ξανά σε γήπεδο λόγω αυτού του φακελώματος. Να φτιάξουμε όλα τα γήπεδα, να κάνουν ένα πρωτάθλημα το οποίο τουλάχιστον να φαίνεται δίκαιο, τότε θα δεχτώ να τους λέω και τι ώρα θα κατουράω με την κάρτα φιλάθλου, δεν αλλάζουν αυτά. Το πολύ πολύ να βιάσω τα γήπεδα. Ωραία είναι να έχει πολιτισμό μέσα στα γήπεδα και έξω να παίρνουν σκουπίδια να φάνε να μην έχει θέρμανση και αστέγους. Ζήτω υπολογισμό στους βρεούς. Ρε εξωγήινο, εγώ άμα θέλω να δω την ομάδα μου, γιατί θα πρέπει να είμαι ασφαλισμένος έτσι ώστε να έχω άμκα, έτσι ώστε να έχω κάρτα φιλαθλού, λέει ο Μπακαγιώκος. Η κόρη μου που είναι. Εννοείται ότι ο Απόλλων έβγαλε. Η οποία είναι 10 ετών. Έχει άμκα. Είναι φαγελωμένη και έχει άμκα. Εννοείται ότι ο Απόλλων έβγαλε πρώτη ανακοίνωση ως μείωση ο παιδί των ποντίων. Δηλαδή ο Χρυσαυγίτης που δεν φταίει, αλλά αυτός. Λοιπόν, κόκκινο δικό σου ερασμό είναι χειρότερο και από τον κόκκινο και από τον μαύρο. Γιατί λειτουργεί ύπουλα και πρόστιχα, έτσι λέει ο φίλο, ναι. Απαξιώνοντα τάχα ω ιδεολόγο συνομιλητέ σου, ενώ εσύ κουνούσε και κουνά σημαίε κομμάτων.
Αν μου φέρεις μία σημαία ακόμα το σκούνησα ποτέ. Παλιά μία πράσινη ήταν. Καμία. Μόνο του Ηρακλή τη σημαία κούνησε. Και δεν τρέπομαι να το πω. Είναι τιμή μου. Κανενός κόμματος. Ναι. Ράπανο ο πρόεδρος ήταν σωστός. Αν είναι σωστός, λέει χάνει από τους οργανωμένους. Γιατί οι ρεπόρτερ του σταθμού να μην ξέρει τις ομάδες γάμα εθνικής. Ράπανο ο πρόεδρος είναι σωστός, χάνει από τους οργανωμένους. Αν όμως είναι λαμόγιο, όλοι βαζόμαστε πάνω σε αυτόν. Μόνο οι οργανωμένοι τρέχουν και οι άλλοι κάθονται στο σπίτι και στο καναπέ. Στον τελευταίο. Ορίστε. Ορίστε. Ακούτε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Ήθελα να πω κάτι στον Γρηγόρη. Για τον κύριο Αδωνιάδη, πραγματικά έχει δίκιο. Ένα λεπτό μου αφήσατε. Και δεν μίλησε. Στα γίνουν και λάθη. Okay. Αυτό όμως δεν δίνει το δικαίωμα σε μένα να μιλάω όπως θέλω ή στον Αντωνιάννη να μιλάω όπως θέλει. Να μιλάω στον πληθυντικό, ξέρω, ας Γρηγόρη. Έτσι πρέπει να μιλάς, ναι. Δεν νομίζω ότι... Κοίτα, κάνει και λίγο χιούμορ. Να σου δηλαδή, πω κάτι. Δηλαδή, μου λέει σαύρα και... Ρε, δεν διαφωνώ. Δεν το έχει, ρε φίλε, παρεξηγείται ο κόκκινος. Είναι μερικοί που παρεξηγούνται πιο εύκολα. Εγώ παρεξηγούμε. Παρεξηγείσαι πιο εύκολα από μένα. Ναι, παρεξηγείται ο κόκκινος. Ας σου πω κάτι. Ο μεγαλύτερος αντιρακλειδέας που υπάρχει σήμερα είναι ο Ραπτόπουλος. Το ξέρουμε όλοι. Και όμως δεν τον κόβει ποτέ. Τον αφήνει να μιλήσει. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρω γιατί το κάνετε αυτό. Έχετε μια ψιλοκόντρα μεταξύ σας. Ποιοι είναι αυτούσιο ή είναι επικοινωνιακό. Ποια είναι, ρε φίλε. Όχι, σε πολλά θέματα διαφωνούμε, φίλε. Κάθετα, ναι, δεν διαφωνούμε. Φίλε, εσείς αγαπιέστε. Πλάκα κάνετε. Άλλο αυτό. Αλλά διαφωνούμε. Κατά, επειδή διαφωνούμε, λέει, τι σημαίνει. Πρέπει να σκοτωθούμε κιόλα. Και με σένα μπορεί να διαφωνούμε. Να βριστούμε και στο ράδιο μπορεί και τι. Αυτό που είπε ο ότι ένα λεπτό, ναι, ένα λεπτό μίλησε. Ωραία. Χρειάζεται δικηγόρο. Αυτό. Τώρα δεν έχουμε χρόνο. Συγγνώμη, είναι τέσσερις. Ναι, ξέρω, είναι αργά. Τέλειωσε η εκπομπή σας. Απλά λίγο να πω στον κύριο Ραπτόπουλο. Ρε φίλε, ένα λεπτό να πει δευτερόλεπτα. Πες το. Μισό λεπτό, δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα. Πιστεύετε ότι πρέπει να ανοίξει η εστία, όπως λέγατε. Να ανοίξει η εστία. Πολλά πρέπει να αλλάξουν. Λοιπόν, Ματσιώρης Κυριάκος, Καλής Τέργιος, αυτοί οι οποίοι θα πάρουν να δουν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Πρέπει να μεγαλώσει λίγο η εστία. Είναι μεγάλη κουβέντα. Όχι τώρα. Ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν, αν θέλετε να αποσύρετε το παλιό στο αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα και κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ ρεστά και μετρητά, αφήκω θα δίνει τηλεφώνηση στο 18133. Εκεί μπορείτε να αποσύρετε και το παλιό στο αυτοκίνητο εύκολα και εκεί μπορείτε να βρείτε και το κατάλληλο ανταλλακτικό. Δεν θα κουράνε στα χέρια. Όταν με πας 4 και 1 και βρίζουν οι χωρικοί, θα τρέχω και θα κάνω λάθη. Λογικό. Δεν μπορείς να πας γρήγορα, έχεις δίκιο. Σε ζητώ συγγνώμη. Πας αργά και όταν φουλάρεις. Τι, ζώο με ρούχα. Λοιπόν, αν θέλετε λοιπόν να βρείτε και το κατάλληλο ανταλλακτικό για το δικό σου αυτοκίνητο, από Δευτέρα πάρε τηλέφωνο στα 18133. Ακολουθεί Μαρίνα Μπίκου με τίτλους ιδίους αναμέσως μετά Δημήτρης Καναλάκης, Κυριάκος Κίρτσος και Τάνια Δήμου. Με τρίτο ημίχρονο, να είστε καλά. Το 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 ημίχρονο, να είστε καλά.